Καλησπέρα ή καλημέρα για μας. Καλημέρα. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και αυτή τη φορά ξεκινάμε με το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν. Νέα σεζόν, γιατί ήταν και η μοναδική. Όχι, πλάκα, θα έρθει και άλλη σεζόν, εννοείται. Με έναν πάρα πολύ. Είναι μαλάκα. Τι έκανε. Γελάει, ρε μαλάκα. Ναι, έτσι κάνει, ρε. Θα το συνηθίσει τώρα, θα δει τι θα κάνει. Έτσι κάνει. Άραξε, θα το συνηθίσει, αλήθεια. Έτσι κάνει όλη την ώρα. Επειδή λέω μαλακίες, μπορεί να γελάσει αυτό ή θα με καυλαντίζει από πίσω. Με έναν πάρα πολύ καλό και γαμάτο επισκέπτη που δεν θα είναι η μόνη φορά, ελπίζουμε. Βασικά ευχόμαστε να είναι η μόνη φορά γιατί δεν το μπορούμε, αλλά ελπίζουμε να έρθει ξανά. Λοιπόν, θα σας συστηθεί και μετά θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε στο νόημα της συζήτησης. Γιάννη, πες. Καλησπέρα παιδιά, Νεόφθος εδώ. Όσοι έχετε δει από το κανάλι μου στο YouTube Νεόφθος 44, σας ευχαριστώ Νίκο που με κάλεσες. Δεν τον κάλεσα, απλά να ξέρετε, αυτός μου στείλει. Οπότε δεν τον κάλεσα. Λοιπόν, που με υποδέχτηκες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν μου το είπε ότι θέλω να κάνω αυτή την ιδέα, ήθελα να είμαι κι εγώ, γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε όσο λίγο γνωριζόμαστε, ναι. Αλλά τα πάμε καλά. Όντως, θα τα πούμε αυτά, Αρχικά θα πω εγώ, πώς ξεκίνησα, γιατί θα αφήσω σίγουρα link κάτω στην περιγραφή για το κανάλι του Νεόφυτου. Εντάξει, έχει αρκετούς περισσότερους συνδρομητές και κάνει απίστευτα βίντεο με πολύ, πολύ δύσκολα μάξια που δεν τα βλέπει στο ελληνικό YouTube στην Ελλάδα κυρίως, έτσι. Ό,τι θέλεις. Δεν θα σας πω. Θα σας πω ότι παίζουν πάρα πολύ ωραία. Εγώ ένα που με εντυπωσίασε που το έδειξε, γιατί τα υπόλοιπα εντάξει υπάρχουν στον δρόμο, τα πετυχαίνεις τώρα τελευταία, είναι το C63 να σου πω. C63 όταν είδα που το ανέβασες λέω, όπα ρε, τι έγινε εδώ, πού βρέθηκε, γιατί ψάχνω άπειρα να δω C63 και τέτοια στην Ελλάδα και με δυσκολεύει αρκετά. Δεν κυκλοφορούν πολλά. Ναι, αυτό είναι λίγο... Γενικά τα AMG... Ναι, AMG κλάση όλη αυτή είναι μια πολύ δύσκολη γενιά, ναι, που δεν υπάρχει πολύ στην Ελλάδα. Ναι, ναι, και ήταν ένα γαμάτο βίντεο. Απλά κατάλαβα πολλά για τη Mercedes που είχα επικυρώσει, γιατί πιστεύω ένα πράγμα που με κάνει εμένα και τον Νεόφυτο να γουστάρουμε λίγο και να τα βρίσκουμε καλά, που έχουμε βρεθεί μόνο 2-3 φορές, είναι ότι εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου, δεν ξέρω, θα μας πει ο Νεόφυτος, δεν έχουμε κόμπλεξ με τις μάρκες και δεν είναι ότι BMW και μόνο και είμαστε έτσι και λέμε BMW. Ναι. Είναι ρε φίλε ότι μας ταιριάζει αυτή η μάρκα. Μπορεί σε 5 χρόνια να αλλάξουμε, εγώ τουλάχιστον, να αλλάξω γνώμη. Αλλά αυτή τη στιγμή με αντιπροσωπεύει καλύτερα, δηλαδή την οδηγάω και νιώθω καλύτερα μέσα σε οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το BMW. Δεν ξέρω, εσύ είναι, είναι τεκμηριωμένα, δηλαδή άμα σου πει γιατί σου αρέσει, μπορείς να το απαντήσεις με επιχειρήματα γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Μπράβο, δεν είναι αυτό. Ότι α, BMW, οπότε ό,τι αρνητικό θα βρεις και θα στο δικαιολογήσω επειδή είναι BMW. Όχι, συμφωνώ μαζί του, συμφωνώ σίγουρα. Δηλαδή ναι, αυτά τα πράγματα που σου αρέσουν περισσότερο σου ταιριάζουν. Ακριβώς. Γι' αυτό συμφωνώ πάρα πολύ και γι' αυτό πιστεύω ότι τα βρίσκουμε τον εαυτό. Εκτός από αυτό, για να συνεχίσουμε, γιατί είστε μερικοί τεμπέλητες και δεν θα συνεχίσετε να βλέπετε το βίντεο, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεόφυτο που μου φέρε μπλουζάκι του. Τίποτα. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Και εσύ μου ευχαριστώ. Never from dreaming. Τούτος εντάξει σε όλους τους επισκέπτες. Σε όλους. Δεν έχω πολλούς φίλους. Στους επόμενους. Που αν έρθει ξανά ο Νεόφυτος, δεν θα το ξαναδώ. Σαν να το ξέρετε. Όχι, λοιπόν. Έχουμε πει για να κρατάμε κάτι με το podcast, να δείχνουμε κάτι. Αρχικά θα δίνουμε εννοείται κάτι στον καλεσμένο. Εκτός από αυτό όμως θα βγάζουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία που θα μπαίνει πίσω στον τοίχο ώστε να αναπτύξουμε το φόντο μας, αν και δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμος αυτός, θα αλλάξει κάποια στιγμή. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρω λοιπόν ότι ο Νεόφυτος έχει και θα μπούμε στη συζήτηση αυτή τη στιγμή μια σελίδα στην οποία πουλάει κάρμπον ανταλλακτικά για BMW κυρίως, βασίζεται πάνω στα BMW κυρίως. Μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε, θα μας πει ο Νεόφυτος αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έχει σελίδα του και τι πουλάει. Είναι δικό του έτσι το κατάστημα. Έχει και φυσικό κατάστημα, θα μας πει την διεύθυνση. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί, να τον βοηθήσει ο ίδιος ο Νεόφυτος με τι να πάρει, τι να επιλέξει, τι του προτείνει αυτός. Εκτός από αυτά όμως, για να μην μείνουμε στα ανταλλακτικά, έχει μπλουζάκια που έχει βγάλει τώρα και φουτεράκια. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ τούμπανα. Θα βάλουμε καμιά φωτογραφία εδώ, Αλέξανδρε, βάλε. Ξέρεις εσύ τα κόλπα σου.
είναι από πίσω από την κάμερα κιόλας. Θα σχολιάζει που και που, έτσι για την καβλάντα. Λοιπόν, και έχει και θηκούλες που φοράω εγώ μία, θα τη δείξουμε κάποια στιγμή, αν μπορέσουμε. Έχει και θήκες για AirPods, έχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πάμε να ρωτήσουμε τον νεόφυτο αρχικά. Πώς ρε φίλε σου ξεκίνησε αυτή η ιδέα με το 44 Group και άνοιξες αυτή τη σελίδα, πώς δηλαδή σου ήρθε? Κοίταξε να δεις, προφανώς όπως και δικό σου χόμπι είναι το αυτοκίνητο και πάντα προσπαθούσα να βρω, βασικά θα το ξεκινήσω αλλιώς. Παίρνοντας μία κάμερα όταν είχα το πρώτο μου αυτοκίνητο, το Mini, το R56, ξεκίνησα λίγο έτσι καμιά φωτογραφία, καμιά αυτό, κάνα βιντεάκι. Σιγά σιγά κάποιος εκεί φίλος με φώναξε, βγάλε μου φωτογραφίες στο μαγαζί μου και τα λοιπά, το έκανα ας πούμε δουλειά ας πούμε. Και μου αρέσει γενικά ας πούμε, επειδή είναι το κομμάτι αυτό του YouTube το βίντεο, αλλά πάντα ήθελα, ξέρεις, γενικά να ασχολούμαι με το αυτοκίνητο. Πάντα μου άρεσαν οι βελτιώσεις, είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές, τέλος πάντων. Καταλαβαίνω απόλυτα, ναι. Και για κάποιο λόγο μου άρεσε πάντα το carbon. Δηλαδή από πιτσιρικά θυμάμαι ότι ήθελα να. Τις θήκες που έφερα τώρα, που έφτιαξα, ήθελα από 18 χρόνια να τις φτιάξω. Ναι, μου το είχε αναφέρει σε μια συζήτησή μας. Ναι, βέβαια τότε δεν ήξερα τι γίνεται, πώς κτλ. Πιο πολύ ονειροπολούσα παρά ήταν στο. Δεν πειράζει, καλύτερα όνειρα παρά τίποτα. Και γιατί ήταν σαν ιδέα, ξέρεις, έβλεπα τι γίνεται στο εξωτερικό, έβλεπα τι γίνεται στην Ελλάδα και λέω. Είχα κάποιες ιδέες τέλος πάντων. Οπότε προσπάθησα να κάνω ακόμα δηλαδή αυτό τώρα που έχω ξεκινήσει. Είναι το χόμπι μου ουσιαστικά δουλειά. Και εννοείται μόνο από το YouTube δεν γίνεται αυτό. Οπότε ξεκίνησα να είμαι με τα ανταλλακτικά, τα βελτιωτικά ανταλλακτικά, αλλά κυρίως carbon, εστιάζω εκεί. Γιατί στην Ελλάδα πιστεύω υπάρχουν τεχνίτες και πολύ μεγάλοι μάγκες που κάνουν ωραία κομμάτια carbon, οι οποίοι περισσότερο, πολλοί από αυτούς δηλαδή, συνεργάζονται και με το εξωτερικό. Αλλά άλλο να έχεις ένα... Αυτό είναι πιο πολύ στο κομμάτι του custom. Εγώ ήθελα πιο πολύ να έχω, δηλαδή, να έχω πράγμα. Δηλαδή, ναι, να φέρνω εισαγωγή, να συνεργάζομαι και πολλούς με αυτούς. Δηλαδή, υπάρχουν και custom πράγματα πλέον. Δηλαδή, συνέχεια προσθέτω στην γκάμα μου πράγματα. Ναι, ναι, δηλαδή, πριν δεν είχα, τώρα έχω και M-Performance αυθεντικά, όπως θέλει να μπορεί να αγοράσει και γνήσια πράγματα. Μπράβο, είδα και εξατμίσεις Ακράποβιτς και τέτοια, δηλαδή. Ναι, και Ακράποβιτς. Ναι, ναι. Και τα λοιπά. Γνήσια όλα, παιδιά, τα φέρνει μπαμ. Δηλαδή, ό,τι του ζητήσει θα το βρει, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, αυτά τα φέρνω από τη Γερμανία. Και τα carbon πράγματα τα οποία δεν υπάρχει, δηλαδή το μεσαίο κομμάτι ουσιαστικά. Υπάρχει να πας στην αντιπροσωπεία και να πάρεις μια αρτομή με 2 χιλιάρικα. Υπάρχει και να σου φτιάξει ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Βαγγέλης, οποιοδήποτε είναι αυτός. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνει γαμάτη δουλειά. Αλλά άλλο να έχεις ένα site, να μπορείς να κάνεις, να έχεις μια επίσημη εταιρεία που μπορείς να προωθείς και τα λοιπά και να έχεις μεγάλη γκάμα και να μην είναι ότι μόνο εγώ το φτιάχνω. Συνεργάζομαι με διάφορους που φτιάχνουν, οπότε ο καθένας στο κομμάτι του. Συνεργάζομαι με εισαγωγείς απ' έξω, Ευρώπη, Ασία. Τότε μια χαρά. Βρίσκω τα κομμάτια δηλαδή, αντί να πας εσύ στο eBay και να πάρεις κάτι, σήμερα, τα έχω πάνω κάτω ίδια τιμή. Εντάξει, και ξέρεις ότι είναι εγγυημένο αυτό που θα σου φέρω. Ναι, όχι. Δηλαδή δεν θα πεις, όπ, θα μου έρθει τώρα, θα είναι σπασμένο, τι θα είναι, θα κουμπώνει, δεν θα κουμπώνει. Ναι, αυτό ουσιαστικά το λύνω εγώ. Ισχύει αυτό γιατί θα σας πω, αρχικά εγώ δεν έχω βάλει, εντάξει, ο Καρχαρίας δεν μπορείς να βάλει. Γενικά υπάρχει και στο εξωτερικό. Ναι. Ξεκινάνε από 92 και μετά. Δηλαδή, ναι, πολλοί ρωτάνε για ψήφιση 36, 46. Είναι δυστυχώς δύσκολο να τα βρεις. Πιο πολύ σε custom στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ό,τι βρούμε εδώ. Ναι, ναι. Αλλιώς, αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ. Ναι. Για τα πιο παλιά μοντέλα είναι πιο δύσκολο. Εντάξει, για το δικό μου δεν έχω βρει τίποτα γενικά. Να σου πω κάτι. Γιατί αυτά είναι εργοστάσια που φτιάχνουν. Δεν είναι ότι φτιάχνουν ένα κομμάτι, φτιάχνουν 1000 κομμάτια. Ναι, ρε, την ποσότητα κοιτάνε. Προφανώς. Την ποσότητα που θα πουλήσει περισσότερο. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε τόσο παλιά. Αυτοκίνητα σε καλή κατάσταση που τα φτιάχνουν ακόμα. Ναι. Αν πας στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα. Το ξέρω, μα τι, αυτό ισχύει πάρα πολύ. Αλλά για την ποιότητα που είπε, έχει βάλει, έχετε δει ή στο TikTok ή σε κανένα Instagram μου που ανεβάζει ένα 02 μπλε. Ο Νόφιτος έχει βάλει μέσα πράγματα και trim εννοώ από. Κάρμπον αυθεντικά. Μπράβο, κάρμπον αυθεντικά κτλ. Βασικά από αυτά. Όποιος θέλει μπορεί να δει να μπει στη σελίδα που θα τις έχουμε από κάτω όλες αυτές, έτσι. Να δει και σε τι άλλα μάξι έχει βάλει.
Αλλά εκτός από αυτό, την ημέρα που ήμουνα στο μαγαζί, πού είναι το μαγαζί, για πες μου λίγο. Στην Λιούπολη, είναι Λεφόρος Αλεξάνδρου Παναγούλη 61. Ωραία. Είχε μόλις έρθει το diffuser από το Μητρία, ρε. Ναι. Το Carbon. Ναι. Παιδιά, ήταν απίστευτο. Ναι, το δικό μου. Ήταν απίστευτο. Το έχει βάλει τώρα κιόλας. Αυτό εντάξει. Φαντάσου έχει κάνει θράψη. Μου έχουν δει 5 άτομα. Ορίστε. Βλέπετε. Δηλαδή για 46 άρεσε, στην Ελλάδα δεν υπήρχε Carbon. Ναι, εγώ έπαθα πλάκα το τότε. Και αρχικά ήταν εντάξει. Με τα χαρτιά του. Ήταν τρομερό. Ήτανε, το άνοιξε μπροστά μου δηλαδή. Το είδα εγώ, μπαμ. Ήταν απίστευτο. Η ποιότητα, όλα αυτά. Και μου πέρνα. Εγώ από εκεί πέρα παίρνω τα λεπτά. Ορίστε, έτοιμο. Mm. Όποιο θέλει μπορεί να μου το ζητήσει να το φέρω. Καταλάβατε. Οπότε μπορείτε να μπείτε. Η ιδέα έτσι ξεκίνησε. Έχει και μία σελίδα βέβαια που είναι για τα αμάξια του 44. Έτσι. Το έχει αναφέρει αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είχα κάνει. Επειδή ουσιαστικά τραβάμε και αυτοκίνητα στα πλαίσια του YouTube. Καλά. Και με βοηθάει πολύ και ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς, ναι, μπράβο. Ο Μανουκιάν, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Πολύ καλός φωτογράφος και παιδί. Λοιπόν. Και ουσιαστικά τη σελίδα του 44 Group Cars είναι και καλά παράρτημα, το οποίο βάζουμε εκεί ό,τι δουλειές έχουμε κάνει, είτε από φίλους που έχουν αυτοκίνητα της παρέας, ξέρω εγώ, ναι, και ναι, πάνε ναι. Και βγάζουν μια ωραία φωτογραφία και τα λοιπά. Είναι του group, οι δικές μας όλες τις φωτογραφίες αυτές και τις προστάρουμε εκεί. Το 44 Group τώρα σκέτο, ξεχωριστά είναι του μαγαζιού. Είναι τώρα. Του μαγαζιού, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα, επειδή είπες πριν για το πρώτο σου αμάξι. Ναι. Πότε το, πόσο χρόνο να το πήρες το πρώτο σου αμάξι? Ήτανε ένα μίνι κούπερ. 18, R56, R56. Μαμά ήτανε. Πώς στα 18, εσύ. Βασικά θα ξεκινήσουμε πρωτού πάρεις το αμάξι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε όλη τη φάση αυτή, πότε κατάλαβες ότι είσαι μέσα χωμένος στα αμάξια, ρε φίλε? Πότε κατάλαβες ότι αυτό θέλω να κάνω? Γιατί όλοι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάποια περίοδος που ήταν καθοριστική, ρε φίλε. Κατάλαβες ναι, ότι ναι, ήρθε ναι, η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει, με αυτό θα πρέπει να ασχοληθώ. Γιατί αυτό κοίταξε, με γεμίζει. Δεν είχα σκοπό να το κάνω σαν δουλειά ποτέ στην αρχή. Γιατί είναι. Πάμε στην γύρω. Είδε γράφω. Δεν είχα σκοπό εξ αρχής, δεν το ξέρω ότι θα ασχοληθώ με το αυτοκίνητο επαγγελματικά, γιατί στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολο. Πολύ, έτσι. Πολύ θα έλεγα. Ουσιαστικά πήρα το. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι που κάνεις, να πω, είναι λίγο, είναι ναι, ρίσκο και είναι, ρίσκο, είναι μαγιά ξέρω, που κάτι δοκιμάζεις, κάτι καινούργιο. Είναι, είναι ρίσκο, βασικά θα έρθω εκεί μετά, ναι. Θα απαντήσω πρώτα σε αυτό που είπες. Ναι, ναι. Εγώ ουσιαστικά πήρα μια κάμερα 18 χρονών, ξεκίνησα να βγάζω βιντεάκια, φωτογραφίες για την παρέα. Όταν πήρα το αυτοκίνητο, πήγαμε το mini club παντού. Συμμετείχα, ξεκίνησα να κάνω στο mini club φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Συμμετείχα, άρχισα να κάνω το Instagram του mini club. Διαχείριση και τέτοια. Ναι, είμαι και ο διαχειριστής, moderator πώς είναι. Moderator, okay. Ναι, ναι, κατάλαβα. Συντονιστής, μπράβο, ναι, ναι. Στην ομάδα. Κάναμε πολλά τότε. Εντάξει, τότε δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω. Πειραματιζόμουν. Ξέρεις. Ήταν η περίοδος του φοιτητή, δεν έκανα πράγματα. Εννοείται, ναι, ναι, λογικό. Ξεκίνησα έτσι, μετά ξεκίνησα επαγγελματικά, δηλαδή με φώναξε ένα shop από το mini club. Μου λέει, έχω ένα ξέρω μπαρμπέρικο, με βγάλεις 5 φωτογραφίες και τα λοιπά. Ξέρεις, μου έδωσε και χαρτζηλίκη και εγώ χάρηκα τότε. Ναι, ναι. Κάτι έκανα. Τέλος πάντων, συνέχισα, εμένα από παλιά μου άρεσε το βίντεο πάρα πολύ, όχι τόσο φωτογραφία, στο βίντεο. Φαίνεται να σου πει. Δηλαδή από μικρό σκεφτόμουν, δηλαδή άκουγα μουσική, ξέρω εγώ, και φανταζόμουν εμένα με ένα αμάξι και σκηνικά γενικότερα. Με τη μουσική. Σε σαν βίντεο κλιπ το σκεφτόμουν έτσι. Μπράβο, φιλέ, είναι όνειρα. Είναι σκέψει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ναι, ναι, αυτό. Και κάπως έτσι μου βγήκε, πήρα μια κάμερα. Πήρα μια κάμερα. Πιο καλή. Ευτυχώς έχω και τη στήριξη τη οικογένειά μου. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και ξεκίνησα να βγάζω επαγγελματικά βίντεο, δηλαδή διαφημιστικά για εταιρείες, για ξενοδοχεία, για το ένα, για το άλλο. Αλλά δεν ήμουν να ξέρεις πολύ ενθουσιασμένος. Δεν δηλαδή, σε γέμισες αυτό δεν που... Μ' αρέσει το βίντεο, αλλά μ' αρέσει να το κάνω αυτό που αισθάνομαι εγώ. Μπράβο, ναι, κατάλαβα. Και στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολο, γιατί εγώ είμαι σκηνοθέτης, μοντάζ, καμεραμάν, φώτα, σεναριογράφος. Το ξέρω, το ξέρω. PR, έχω κι εγώ έναν τέτοιο. PR, πας εκεί πέρα και του λες και κάποια τιμή και σου λέει «Α, αδερφέ, να το συζητήσουμε». Να συζητήσουμε, φίλε. Ναι, ρε φίλε, ας... Γίνεται τζαμπατζίδι στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω τη δουλειά που πέφτει από πίσω. Πόσο δύσκολο να βγάλεις ένα βίντεο. Ναι, βέβαια αυτό κάνει τους Έλληνες. Γενικά οι Έλληνες είναι πολύ έξυπνα άτομα. Αλλά είναι και πονηρεμένα για αυτόν τον λόγο.
Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι. Άστα, να το πάω αλλού τώρα. Άστα, θα μας κράξουν. Λοιπόν. Και που λες, λέω. Εντάξει, ας ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Δεν το κόψα με τη μία. Άρχισα να ασχολούμαι παραπάνω με το YouTube. Και σιγά σιγά κάπως σκεφτόμουν να λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Ξεκίνησα. Ξεκίνησε τότε είχα πήρα το 46, μεγάλο turning point για μένα. Το 46 το Μητρία ήταν επένδυση αυτό το αυτοκίνητο. Και δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος που πλέον το αυτοκίνητο για μένα είναι επένδυση και δεν είναι απλά σπαταλά το χρήμα. Έτσι το σκέφτομαι και εγώ πάρα πολύ. Έτσι, άμα πας προς εκεί, έτσι πρέπει. Δηλαδή πήρα το Μητρία. Θα σου πω, το πρώτο πράγμα που έγινε είναι είχα ένα φίλο ο οποίος είναι ναυπηγός. Σπούδασε ναυπηγός, design στη Γαλλία κτλ. Πολύ καλό παιδί, ο Γιάννης. Και μου λέει. Α, τον έχω δει σε βίντεο νομίζω που τον έχεις βαλεί. Που κάναμε κάρβο, ναι. Που, ναι, μπράβο, το θυμάμαι. Ναι. Μου λέει, θες να σου φτιάξουμε, λέει, τριμάκια. Α, μου τα έχεις πει, μπράβο, μου την έχεις πει την ιστορία. Τι μπράβο. Λέω, τον ήξερα χρόνια, δεν ήμασταν κολλητοί, δεν ήμασταν. Γνωστοί. Ναι, γνωστοί. Αλλά ξέρεις, άλλο σεβασμό κτλ. Αυτό σημαντικό. Μου λέει να σου φτιάξω. Τι λέω, ξέρεις. Μου λέει ναι. Ωραία. Πάμε. Ξέρω εγώ, φτιάχνει. Του λέω να συζητήσουμε. Μπας και πουλάμε, ξέρω εγώ. Ξεκινήσουμε έτσι, ξέρεις. Να προσπαθήσουμε. Έχω ένα χι κόσμο. Κάνε εσύ ό,τι μπορείς. Και βλέπουμε. Φτιάξαμε το C63. Φτιάξαμε το. Αυτά είναι από το τέτοιο. Το C63 το εσωτερικό. Το κόκκινο το φτιάξαμε όλο εμείς, ναι. Τι λες, ρε! Ναι. Μαλάκα, και έλεγα και εγώ, πού το βρήκαν αυτό, ρε μαλάκα. Όχι, ρε, μα πήρα το βίντεο το πρώτο που είχαν κάνει. Ναι. Ρε, εγώ έλεγα πού βρήκα το ολόκληρο ταμπλό carbon, μαλάκα. Ολόκληρο, ναι. Όλο αυτό την τυπική όλα. Αυτό ήταν Kevlar carbon, ήταν κόκκινο μαύρο. Ναι, μου το βλέπω από τα νέα μα και λέω ρε. Α, έλα ρε. Τρομερή δουλειά, ε. Ναι. Εντάξει, ήταν η πρώτη μα δουλειά. Εντάξει, είχαμε πολλέ δυσκολίε. Απλά εντάξει, ήταν πολύ χρονοβόρο, πρέπει για αυτό να φτιάχνει το κάρμπον. Δηλαδή δεν μπορεί ένα άτομο να κάνει 10 κάρμπον την ημέρα, ή δεν είναι μια εταιρεία. Ήμασταν σε 8 τετραγωνικά 2 άτομα κάτω. Βλέπεις. Στην αποθήκη, στον Πειραιά. Γι' αυτό. Οπότε είναι. Ο Λεόφτος έκανε πολύ καλά. Ναι, εγώ ουσιαστικά το έκανα σαν βοήθεια. Εγώ, το θέμα ήταν ο Γιάννης να φτιάχνει και να έχει ένα βοηθό αύριο μεθαύριο, και εγώ να κάνω το PR και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, φτιάχναμε αυτό, φτιάξαμε το mini. Τέλος πάντων, μετά από ένα σημείο, με το Γιάννη κάπως ήρθε έτσι η κουβέντα το ότι έπρεπε να φύγει σεζόν. Γιατί τότε ήμασταν 6-7 μήνες και δεν βγάζαμε ουσιαστικά λεφτά. Έτσι, μπαίναμε full μέσα. Και μετά έπρεπε να ρίξουμε και χρήμα για να ανοίξουμε μαγαζί, να πάρουμε μηχανήματα. Δηλαδή εκεί είχε επένδυση χωρίς να έχεις προϊόν, έτσι. Ναι, απλά ναι. Για να ανοίξεις και να μπορείς να φτιάχνεις. Και γιατί εγώ δεν μ' αρέσει, ξέρεις. Δηλαδή θέλω. Τα βλέπω πιο σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να είναι legit. Δεν μ' αρέσει, ξέρεις. Να κάνεις 2-3 project μαύρα. Να. Μη επίσημα να δεις τι κάνεις. Να δοκιμάζεις, ναι. Και μετά όμως πρέπει να ξεκινήσεις επίσημα, έτσι. Δεν μπορείς αλλιώς. Λοιπόν, για να εξελιχθείς. Μακροχρόνια. Βραχυπρόθεσμα, ναι, εντάξει. Και τέλος πάντων έφυγε ο Γιάννης, γιατί δεν βγάζαμε τότε και χρήματα και έπρεπε να πάει να δουλέψει ο άνθρωπος, λογικό. Και του λέω το και το, εντάξει. Εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, εγώ εκείνη την ώρα σκέφτηκα μήπως δουλέψω, να κάνω το κομμάτι μου, αλλά θα είμαι έμπορας, δεν μου φτιάχνει ο Γιάννης, θα μου φτιάχνουν πολύ. Και η καλύτερη ιδέα. Ναι. Και εν τέλει μου βγήκε σε καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Μια χαρά. Γιατί και με ανθρώπους άλλους συνεργάζομαι που φτιάχνουν και με έτοιμα κομμάτια παίρνω και επίσημα πράγματα παίρνω και ρούχα φέρνω και ό,τι θες κάνω. Είναι ο dealer, όπως τα λέγει και ο συμπεριμένος. Αλλά εντάξει, τώρα είναι one man show όλο αυτό. Ναι, είναι. Είναι και στο YouTube, το οποίο και εκεί διαιρείται σε κομμάτια. Βρες αμάξι, φτιάξε την κάμερα, το ένα το άλλο. Ευτυχώς και το Κοσμά βοηθάει. Αλλά μοντάζ, ας πούμε, κάνω εγώ, σκηνοθεσία εγώ. Όλο αυτό το κομμάτι το σκέφτομαι εγώ. Μετά μιλάμε με προμηθευτές, μιλάς με πελάτες. Φτιάχνεις το Instagram, φτιάχνεις το site εγώ το φτιάχνω. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Νεόφυτος, ότι επειδή το έχω παρατηρήσει στο YouTube, ότι μπαίνουν πολύ εύκολα ρε φίλε και κρίνουνε. Χωρίς να ξέρουν, δηλαδή είναι το πιο. Βασικά όχι στο YouTube, στο ίντερνετ γενικά ρε φίλε. Βλέπουν ας πούμε τον Νεόφυτο
Και θα σας πω, δεν λέω ότι είμαι καλύτερος, αλλά όταν είδα τον Εόφυτο και πήρε ας πούμε το Μητρία, λέω κάτι κάνει καλά. Κάτι θα σκέφτεται σωστά. Όταν άνοιξε τη σελίδα, είπα κάτι θα κοιτάξει. Κοίταξε να δεις. Κάτι θα σκέφτεται σωστά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, όχι, πες. Γιατί πολλοί ρωτάνε και θέλω να το πω αυτό. Γιατί πολλοί ρωτάνε πού βρήκε ο Εόφυτος το. Τι δουλειά κάνεις. Με τον πήρα το Μητρία, τι δουλειά κάνεις. Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι. Εμένα μου βοήθησε η οικογένειά μου σε αυτό. Μπράβο, ναι. Γιατί είναι ντροπή. Και δεν είναι ντροπή. Όχι, ρε. Το θέμα είναι να πάρεις το ένα που έχεις και να το κάνεις δύο. Μπράβο. Το δύο που έχει να το κάνει τέσσερα. Α, μπράβο, αυτό δεν καταλαβαίνω. Να πρέπει να το μητρία και να το σπάω κάθε μέρα και να ήμουν όλη μέρα καφέ, ναι, εκεί θα ήμουν κακομαθημένο, μαλάκα ξέρω. Όχι, όχι. Εντάξει. Τώρα, άμα. Δεν υπέζει αυτό. Όχι. Άμα μπορεί η οικογένειά σου να σου βοηθήσει σε κάτι. Για το πρώτο βήμα, ρε, δεν έχει σημασία. Ρε μάγκε, δεν είναι ντροπή να σε βοηθήσει η οικογένειά σου, να κάνει το πρώτο το ξεκίνημα. Καθόλου ντροπή θεωρώ. Και εγώ θα σα πω, τον βοήθησε. Ωραία. Εγώ επειδή μιλάμε με τον Νεόφυτο πολύ συχνά κιόλας και θα σας πω κάτι. Ο Νεόφυτος έχει βοηθήσει και τον Αλέξανδρο σε συμβουλές. Δεν είναι ότι. Α, γιατί εντάξει, στον χώρο του YouTube, εγώ θα σας πω γιατί θα μιλήσουμε και εκεί για να περάσουμε και λίγο στην καβλάντα. Κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Πραγματικά, σίγουρα εντάξει, εγώ έχω λιγότερους συνομιλητές, σίγουρα οι περισσότεροι, ένα μεγάλο ποσοστό, τον έχετε δει. Κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με κάποια αμάξια. Δηλαδή, βλέπεις την ποιότητα στις κάμερες. Βγαίνουν στον δρόμο με. Παράνομα πίσω στο Ευρωπαγκάζ, κάποιο. Όχι, έχουμε ειδική άδεια, μην τα λες. Α, ναι, το ξέρω, μπράβο. Και δεν είστε και εδώ, είστε στο Μεξικό, ναι. Όπως λένε όλοι. Λοιπόν, μάγκες, με βγαίνει έξω, ρισκάρει και κάνει οτιδήποτε κάνει και βγάζει ένα τρομερό υλικό. Μπορεί να έδωσε το πρώτο πάτημα ο πατέρας του, η μάνα του, ο παππούς του, η γιαγιά του, δεν έχει σημασία. Αυτός όμως από πίσω, εγώ θα σας το εγγυηθώ γιατί τον βλέπω, δεν κάθεται. Μιλάω πολύ τακτικά μαζί του. Φανταστείτε για να κανονίσουμε σήμερα την ημέρα. Εντάξει, βέβαια, εμένα δεν με βόλευε λόγω της δουλειάς μου. Είμαι απογευματινός σήμερα στη δουλειά. Του είπα να σου πω, δες και όλα αυτά από ό,τι μπορούμε. Ήρθαμε 10 η ώρα εδώ πέρα να μιλήσουμε, να το κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, πραγματικά τον ευχαριστώ και τον εκτιμώ περισσότερο γι' αυτό. Και ο σεβασμός μου έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι που το έκανε επειδή ρε φίλε το ήθελε. Δηλαδή, πραγματικά, αν σας δείξω πώς μου στείλε και μου λέει γουστάρα, θέλω. Ρε φίλε, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, ειδικά να έχω σαν πρώτο κάτι. Επεισόδιο τον Εόφυτο. Γιατί δεν είναι ποιος είναι. Είναι ότι είναι ένα άτομο που τον έχω ακούσει 2-3 φορές και δεν θα πούμε τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, γιατί μπορεί να είναι και βλακίες. Αλλά είναι συζητήσεις που για μένα έχουν βγάλει ένα νόημα και έχω περάσει ευχάριστα την ώρα μου. Ανεξαρτήτως πώς ήταν. Οπότε ναι. Το ευχαριστήθηκα, τον εκτιμάω και γι' αυτό τον γουστάρω και ήρθε εδώ πέρα. Και επειδή κάνει κάτι, τον βλέπω να σας πω. Θα το πω έτσι για να τον γλύψω και να λίγο να ξανάρθει. Τον βλέπω ρε φίλε σαν κάτι που με βοηθάει να γίνω κι εγώ καλύτερος σε αυτό. Ο Νεόφυτος έχει κάνει κάτι δικό του, έχει ξεκινήσει κάτι δικό του. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και σίγουρα θα μεγαλώσει πάρα πολύ περισσότερο. Και κάνει τρομερά βίντεο στο κανάλι. Εμένα δεν με νοιάζει να βγάζω κάμερα βίντεο, δεν είμαι καλός με αυτά. Εγώ παιδιά φωτογραφία με το κινητό δεν μπορώ να βγάλω. Έχω εδώ ένα άλλο το χαλβά που έχουμε πει τον πληρώνω να τα κάνει. Τον πληρώνω με τα τρία μου. Λοιπόν. Όχι, φίλε, ξεκινάς με ό,τι έχεις. Με ό,τι έχεις. Ναι, μαγκέ. Και πλέον το κινητό. Εντάξει, έχει καλή κάμερα. Μα όποιος δεν το πιστεύει, όλα μας τα βίντεο και στο TikTok και στο Instagram κάνει τα μοντάζ ο Αλέξανδρος, κάτι έτσι μικρό βλακής, είναι με το κινητό. Εντάξει, θέλουμε να πάρουμε κι εμείς μια κάμερα. Καλά, για κινητό. Είναι στο πολύ ωραία βίντεο. Εντάξει, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και το gimbal. Απίστευτο. Ούτε εμείς δεν το περιμέναμε. Κάνει καλή δουλειά. Ναι. Δουλεύεις με ό,τι έχεις και βελτιώνεις σιγά σιγά, όπως είπε ο Νεόφυτος, ξεκίνησε από κάπου, είδε ότι δεν βγαίνει, πήγε αλλού, το κυνηγάς όμως, δεν το παρατάς. Λοιπόν, ας πάμε τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, τι είχες κάνει στο Mini Cooper, πάνω κάτω, έτσι σαν πρώτο αμάξι. Πολλά πράγματα. Είχες πάρει στο μοτέρ. Και είχες κάνει μετά σφυρίλατο και τέτοια. Σφυρίλατο, πρόγραμμα, τουρμπίνες, φρένα, αναρτήσεις, Bilstein V16, Works φρένα τετραπίστωνα. V16. Ναι, τη full. Ναι, ξέρω. P14 PSS φορά στο Y90. Ναι. Είναι πολύ καλή P16. Πολύ καλή και γενικά θα είναι και αξιόπιστη. Δηλαδή, στο Mitria, καλά, εντάξει, εννοείται, ναι, άστο αυτό. Στο Mitria τι φορά τώρα εσύ? Ή πάλι V16 PSS. Μπράβο. Βέβαια είναι παλιά αυτή, θα την αλλάξω κάποια στιγμή. Βάλε μια φωτογραφία το Mitria εδώ λίγο. Πόσο ωραίο είναι. Εντάξει, για μένα είναι ένα έρωτα στο Mitria το Y46. Το έχουμε κάνει και ζήτηση. Γενικά. Στο μέλλον, αν κάποια στιγμή έρθει κάποιο αμάξι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι Y46 κάτι τέτοιο.
για μένα ακόμα και δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Γρήγορο σχετικά είναι. Μα να σε ρωτήσω κάτι που είχαμε. Ε, όπα, ένα λεπτό, θα σε ρωτήσω κάτι. Πρωτού συνεχίσουμε, γιατί θυμήθηκα ένα βίντεο που είδα και έμεινα μαλάκα. Το 15 φορές. Λέω, μπρο, είμαστε καβλαντί. Ήθελα να σου πάρω τηλέφωνο, αλλά ήμουν στη δουλειά, γι' αυτό δεν το θυμήθηκα. Ποιο? Πώς πέρασε το 0? Τι έγινε εκεί? Τι μπορεί να μου εξηγήσει τι έγινε εκεί? Το 0 ήταν φορτωμένο. Ήταν φορτωμένο, ένα οδηγό ήταν 110 κιλά και ο συνοδηγό 120. Καταλάβες. Και εγώ είμαι 70. Και εγώ είμαι 70. Και το πέρασα ένα μάξι, ναι. Ε. Όποιος λέει, εν τω μεταξύ, είχαμε πάει. Τους κάλωσες θέρμα όλοι, δεν το ξέρεις. Είχαμε πάει για μια δουλειά σε ένα φανοπείο και. Στο Βαγγέλη, το Κυριλάκη, πολύ καλός. Α, το ξέρω, το ξέρω. Bodyworks λέγεται το. Μπάρο, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και φεύγουμε και είμαστε εθνικοί, με Αττική, τέλος πάντων, τι ήταν. Και του λέω, έλα ρε, του λέω να κάνουμε ένα πάτημα. Εγώ δεν γενικά δεν κάνω πατήματα. Αλλά έτσι για το. Ναι, για το γαμό τώρα, για την καβλάντα, φίλο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε ένα πάτημα, να δούμε. Πάμε. Δευτέρα ήταν 60-70, δεν θυμάμαι τώρα τι να σου πω. Ούτε εγώ. Λοιπόν, πατάμε κόρνες. Την πρώτη δεν την ψιλοάξε. Έφυγε, δηλαδή μου έδωσε σαν λίγο, ξέρει. Ναι, κατάλαβα. Το δεύτερο φύγαμε μαζί και ήμασταν έτσι, ένα μέξι. Λοιπόν. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει. Πες μου τι έχεις κάνει στο αμάξι μου, λέει. Πες μου τι έχεις κάνει στο αμάξι μου, λέει. Για να μου πες εσύ να πατήσουμε έτσι στο άκυρο, κάτι έχεις κάνει. Λέω, μαλακά, δεν έχω κάνει τίποτα, μου δουλεύεις. Άσε τις μαλακίες, μου λέει, κάτι έχεις κάνει στο αυτοκίνητο. Λέω, δεν έχω κάνει τίποτα, σοβαρά σου μιλάω. Μαλακά. Έχα πατήσει με ένα άλλο παιδί. Με 46 μητρία, ένα λευκό. Δεν τον ήξερα. Πατάμε. Με μη 4 άντες που είναι. Ναι. Ναι, το ξέρω, τέσσερις. Ναι, το ξέρω. Πατάμε, τον περνάω 1,5 αμάξι. Μου λέει stage 2 στο φανάρι. Του λέω μαμά, μου λέει ναι, stage 2 λέει και ποτέ δεν τραγουδιούν τα άλογα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, το αμάξι αυτό έχει και 200.000 χιλιόμετρα τώρα, δεν ξέρω. Εμένα είναι ψιλοφρέσκο. Εγώ, μάλλον, ξέρει γιατί σκάλωσα τόσο πολύ. Αρχικά, τώρα θυμήθηκα, δεν είμαστε στο μαγαζί, τρώγαμε σουβλάκια. Και το σουβλιάζαμε εγώ και εσύ. Και μπαίναμε και βλέπαμε σε μια σελίδα που μα είχε πει ο Μανώλης με το Mini Cooper που έχουμε κάνει. Μπαίναμε και βλέπαμε. Γιατί σκάλωσαμε πάρα πολύ. Μπαίναμε και βλέπαμε, μαλακά στατιστικά από τα μάξια και, έλεγα. Μαλακά, λέω. Καλά, πιο γρήγορα χρόνο έχει 4. Ναι, όχι, πολύ κοντά είναι. Ναι. Μα και αυτό έλεγα. Λέω, μαλακά, κοίτα να δει το μητρία όμως το νεόφυτο, πώς πάει. Πόσο. Είναι και λίγο πιο έτσι όμως δείχνει και πόσο καλά συντηρημένο είναι ένα μάξι. Αρχικά. Ναι. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω κάτι. Όταν είχα πάρει τον Καρχαρία πριν 4 χρόνια, πρώτες βόλτες, δεν τον είχα εγώ τότε. Έκανα πάτημα. Πάλι για πλάκα, φίλο μου ήταν με ένα F10. Πεντάρι, το τρίλιτρο, δεν θυμάμαι τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, 2,5, κάτι είναι, κάτι ήτανε. Αυτόματο. Κάνουμε πάτημα, ήτανε μπροστά μισό αμάξι. Πριν ένα χρόνο, το έχουμε φτιάξει και το έχω εδώ πέρα και το φτιάχνω εγώ. Του είχα αλλάξει. Άστο. Τέλος πάντων, βασανιστήριο πέρυσι. Όπως και φέτος, βασικά βασανιστήριο είναι. Λοιπόν, του είχα φτιάξει. Πάντα βασανιστήριο ήταν. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, του είχα φτιάξει τα πάντα. Πάμε ξανακάνουμε το ίδιο πάτημα. Και ήμουνα 1,5 αμάξι μπροστά από το άλλο. Από το F10. Με τον Καρχαρία πάλι ήμουνα. Ναι, απλά εντάξει, όταν το πήρα εγώ πέρυσι, έριχνα λεφτά χωρίς να είναι δικός μου. Τον έφτιαχνα σε συντήρηση. Το ξέρω, Αλέξανδρος, έχω μεγάλο πρόβλημα. Έχω τεράστιο πρόβλημα στη συντήρηση. Δηλαδή, λάδια είμαι. Όχι λάδια. Μπουζί, κάθε 40.000 λέει. Κάθε 20 αλλάζω εγώ. Γιατί να αλλάξω κάθε 40. Σιγά, θα πω. Έχω ένα τέτοιο αμάξι. Χθες το κοίταζα. Ξέρεις πόσο λέει η BMW κάθε πόσα χιλιόμετρα λέει. Σε ποιο? 46 από το μητρία. 50.000. 100.000 χιλιόμετρα. Ούτε καν. Δεν θα το κάνω ποτέ. 60.000 μίλια. Στη 30.000 θα τα άλλαζα. Θα σου πω κάτι. Θεωρώ έχεις ένα αμάξι. Τον 20, τον 25, τον 10, του 5. Μπορεί να είναι 5.000, δεν ξέρω πόσο κοστίζει αυτό. Γιατί ρε φίλε, αφού έχεις ένα αμάξι ωραίο και το αγαπάς, να μην πεις ότι. Να μην δώσω. Εντάξει, ένα μήνα νωρίτερα. Άμα το αγαπάς και αυτό, σου αρέσει, το αγαπάς. Ναι, μπράβο. Θες να είναι όσο καλύτερα γίνεται. Α, ναι, ρε, μα και εγώ τώρα έχω να. Και αλλιώς ψυχολογικά μετά. Ναι, εννοείται. Μα τώρα λογικά θα έχει βγει το βίντεο με το VAG, θα έχει βγει. Που πήρε αυτό το λύση το VAG. Μπορεί. Θα έχει βγει. Ναι, ναι, τι είσαι, ρε, τι σε πληρώνω. Λοιπόν, με το VAG, εγώ δεν αν είχα ένα τέτοιο καθημερινό και το έχω αγοράσει κιόλα, θα το άλλαζα κάθε 20.000 χιλιόμετρα δηλαδή, όπως πρέπει. Σιγά μην κάθομαι να το αλλάζω κάθε 4 και 5, μα λέω κάνω σε αυτό εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και να λέω ποπό και να του βάζω και βοηθητικά στα ψυγεία και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, θέλω να πούμε τώρα, να πούμε λίγο στις μαϊμουδιές που κάνουμε και καταλαβαίνόμαστε. Θέλω να μου πεις, αρχικά θέλω να
μου πεις πόσο θεωρείς ότι έχεις βελτιωθεί σε θέμα μετομητρία, σε θέμα οδηγικά. Τι, πόσο έχεις μάθει, πόσα πράγματα. Γιατί το ξέρω ότι σίγουρα έχεις βελτιωθεί, έχεις νιώσει ότι είσαι πολύ καλύτερα σε θέμα οδήγηση όλα. Γιατί και εγώ όταν άλλαξα από το ένα, ξαφνικά πήγα σε αυτό. Ναι. Άλλαξε ο κόσμος. Όπως είπες και εσένα, ήταν ένα turning point για σένα το μητρία. Ναι. Μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο για μένα, αλλά ήταν ένα αρκετά μεγάλο ώστε να πω. Χειροκίνητο με μπλοκέ, φίλε, πισωκίνητο. Αυτό, ναι, ναι. Ελαφρύ. Και το μεταξύ με ρωτάνε όλοι, ρε φίλε, πόσα πράγματα, ρε. Τι δισκάκια είναι. Ρε μάγκη είναι, σας έχω πει. 100% μπλοκέ με δισκάκια. Τη BMW είναι το διαφορικό. Αγωνιστικό κανονικά. Δεν έχει, δεν είναι ούτε ραμμένο, ούτε μαλακή. Είναι μια χαρά. Είναι πολύ καλό και μάλιστα εγώ έχω πει. Γιατί θέλω να το πάρει ο ναύτης να το δει. Όχι να το βγάλει βίντεο. Αν θέλει να το βγάλει, δεν με ενδιαφέρει. Μαχαιριαστικά, απλά θέλω να το οδηγήσει. Γιατί θέλω να δει πόσο εύκολο είναι ώρες-ώρες. Mm. Είναι γελίο μερικές φορές αυτό το αμάξι λόγω του μπλοκέ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω τώρα αυτό που σου είπα. Ναι, πώς νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί πάνω στα αμάξια μετά από αυτό το αμάξι. Άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος. Έχεις οδηγήσει τόσα αμάξια. Μα θέλεις να οδηγάς. Έχεις οδηγήσει τόσα αμάξια. Γιατί ναι. Έχεις οδηγήσει πάρα πολλά. Καινούρια, παλιά, τα ναι, πάντα. Τα καινούρια, όπως είπα και πριν, το turning point που είναι όταν πήρα το μητρία ήταν και το YouTube. Όταν εγώ έχω μητρία 46, πιο εύκολο θα συμπεριστηθεί ο άλλος με το μηδίο να σου το δώσει. Εννοείται. Αν είχα, το mini, θα μου έδινε άλλος 400 άλογα αμάξι πισωκίνητο να το πάρω. Όχι, ρε. Έτσι. Δηλαδή. Και γι' αυτό δηλαδή μπορούσα να κάνω και με το Mi 4 και όλα αυτά τα αυτοκίνητα που βλέπει ο κόσμος, έχει ένα Mi 46, το πάει καλά, βγάζει κάποια βίντεο, ξέρει να το... Του λέω, το αλλού πώς μου το δώσει, γιατί το πρώτο αμάξι που μου δώσανε καλό που έκανα βίντεο είναι το Mi 2. Το Mi 2, το άσπρο δεν ήτανε. Και του λέω πώς τέτοιο. Μου λέει, εντάξει, εννοείται ότι ο κάθε διοκτήτης είναι και διαφορετικό. Ναι, όλοι. Ο κάθε διοκτήτης είναι διαφορετικός. Μου λέει, εντάξει, ήρεμα, μου λέει, ήξερα, μου λέει ότι το πιο βασικό για μένα ήταν ξέρεις, να κάνεις ένα απόδοτη μόνη σου. Ότι άμα σου ήξερε να το διορθώσει. Πολύ σημαντικό. Αυτό σε μία πισωκούνα μάγκε είναι. Ναι. Με την πισωκούνα. Με μπλοκέ, πισωκίνητο. Εντάξει, το συγκεκριμένο είναι και 340 άλογα. Δεν είναι χειροκίνητο, είναι SMG, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Μαθαίνεις να οδηγάς. Με αυτό το αμάξι έμαθα πραγματικά να οδηγάω. Και τώρα μπορείς να οδηγήσεις ό,τι θέλεις. Προς το κίνητο, πήρα τις προάλλες το F56, δεν έχει βγει ακόμα, θα βγει την άλλη εβδομάδα. Το F56 το Watch. Τότε το story σου. Και ήταν λες και. Ξέρεις, ένιωθα λες και. Μπήκα στο παιχνιδάκι, ας πούμε. Άμα από το R56 που μπαίνω στο F56, έλεγα μαλάκα τι αμαξάρα είναι αυτή, ξέρω πώς πάει έτσι. Αμαξάρα είναι, ωραίο, αλλά είναι παιχνίδι. Ναι, δηλαδή και το πήγαινα τέρμα τα όρια χωρίς. Πώς, επειδή πετάει και κολαράκι αυτό. Χωρίς να μου φαίνεται κάτι περίεργο, δηλαδή ακούραστα. Και όλο αυτό είναι από την οδηγική εμπειρία προφανώς, γιατί το Mi 3 είναι πολύ πιο δυνατό αυτοκίνητο. Συμφωνώ. Με άλλα καρτήματα κτλ. Και με άλλες δυνατότητες. Και μία, δύο, τρεις. Παίρνω και τα αυτοκίνητα των άλλων που είναι και πιο δυνατά. Ξέρεις, ένα κλικ πάνω κάθε φορά. Και... Από όλα αυτά. Αλλά δηλαδή η βάση έχει πάρα πολύ καλή βάση. Σίγουρα. Για να ξεκινήσεις. Δηλαδή και ένα Y36, 325, 2,5, 200 άλογα να πάρεις με 1000 κιλά με το γδύσεις. Μπλοκέ και τέτοια. Με μπλοκέ. Μαθαίνεις είναι σχολείο. Μαθαίνεις. Γενικά, για αυτό, εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα επικίνδυνα, αλλά ωραία αμάξια. Επικίνδυνα σε τι εννοώ. Ξέρεις, ότι ρε φίλε να μπορείς να ρισκάρεις, να κάνεις την πλάκα. Μπορείς. Όχι επικίνδυνο, μα εννοείται να ζυγισμένο, να είναι καλωστημένο. Επικίνδυνο είναι το Corvette, ρε φίλε. Άλλο, ναι, ρε, ή ένα Porsche που έχει πίσω το κινητήρα, άμα σου φύγει τελείωσε. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Απλά εννοώ επικίνδυνο σε φάση ότι μπορείς να το ευχαριστηθείς, να νιώσεις την αδρεναλίνη να ανεβαίνει. Όχι επικίνδυνο, ρε, να πάω να φύγω και να τέλος να τελειώσω. Γι' αυτό και σου βάσουμε το. Καλά, και το έχει χιλιάδε αν φύγει τέλος. Ναι, γάλα σέτα. Γιατί εγώ του έλεγα πριν ότι. Off camera, του έλεγα ότι είχαμε γνωριστεί με τον Εύ, το πρώτη φορά ήρθαμε σε επαφή στο Λεμό. Τον βλέπω με το Mi 3, ήμουνα με τον Καρχαρία. Τον έφτιαχνα τότε, ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Και πάω και με το που τον βλέπω, ήσουν με τα Mini Cooper. Ήσουν με δύο Mini Cooper, ένα 2000 και γυρνάω και ήμουνα με τον Μάικελ. Και του λέω, οπ, του λέω αυτό ένα λεπτό, πάμε να το δούμε. Γυρνάω, μπλα μπλα του μίλησα και του είχα πει ότι θέλω 2000. Τέλος πάντων. Ναι, είναι λίγο. Είναι αυτά και αυτά είναι πολύ επικίνδυνα αμάξια. Γενικά όμως. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο extreme μαλακία που έχεις κάνει. Δηλαδή, όχι μαλακία να απάντησες. Μαλακία που έχω κάνει. Να έχεις κάνει extreme. Με το R56 ήταν. Όχι με το Mi 3. Κοίταξε, εγώ γενικά πάντα. Με το R56 τι. Θα σου πω. Με τα αυτοκίνητα πάντα.
Δεν πάω ποτέ πάνω από τα όρια μου. Ξέρω τα όρια τα δικά μου. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Μα γι' αυτό και είσαι ακόμα δεν καλά. Λέω ότι είμαι η οδηγάρα, είμαι πάντα ταπεινός. Όχι, όχι, εννοείται. Ναι. Βλέπω το αυτοκίνητο τι κάνει και κάθε φορά να το πιέσω λίγο παραπάνω. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα εκεί πέρα το μητρία πρώτη φορά, δεν έκανα μπάντες με Δευτέρα Τρίτη, έκανα μπάντες μόνο με πρώτες. Το έμαθα το αμάξι πώς φεύγει, τι δυνατότητες έχει. Επόμενη φορά λίγο παραπάνω. Μπορεί να μου βγαίνει καλά, προπόνηση. Σου βγαίνει καλά. Το είδα αυτό στο stream που πήγατε τώρα. Μετά το ανεβάζεις ακόμα παραπάνω το επίπεδο. Δηλαδή δεν πας με τη μία, έχω γρήγορα αμάξι τέλος. Αυτό ισχύει, το είδα και στο stream που ανεβάσατε που είχατε πάει Σούνιο με τα παιδιά και ήταν κάμερα πίσω σε ένα άλλο αμάξι. Ναι, και σχολίαζαν κιόλας. Τα παιδιά είχαν απόλυτο δίκιο που λέγανε ότι πώς πας έτσι. Δεν ήταν εδώ στην Ελλάδα, ήταν αλλού, είχαν πάει στο εξωτερικό τα αμάξια, σε μία πίστα. Μαλάκι, πώς πήγαινες έτσι. Επειδή έχει βγάλει κι άλλο βίντεο, όταν το είχε πρωτοπάρει πάλι, είχε βγάλει που είχε πάει. Εντάξει, πήγαινε πολύ καλά. Το ξέραμε ότι. Άκου, θα σου το πω εγώ, όχι εσύ, δεν το λες εσύ. Εσένα. Ξέραμε ότι ο νεόφυτος, ήξερα ότι ο νεόφυτος, όχι ξέραμε, ήξερα ότι ο νεόφυτος ξέρει να οδηγάει, φαινότανε. Αλλά είδα πριν το πρώτο βίντεο, γιατί σκάλωσα. Και είδα και το τελευταίο τώρα που ανέβασε και έλεγαν τα παιδιά μέσα από πώς πάει έτσι και τέτοια. Και είπα, όντως, μαλάκα, πώς πάει έτσι. Πήγαινε πάρα πολύ καλά και αρχικά φαινόσουν σίγουρος. Ήξερες, εντάξει, ξέρουμε γενικά όταν έχεις κάνει τόσες φορές διαδρομές, καταλαβαίνουμε ότι που πατάς το φρένο, ναι. Που, καλά εννοείται το πιο σημαντικό είναι ήρεμος, ναι, να είσαι και συγκεντρωμένος εκεί, αυτό τίποτα άλλο. Ούτε να φοβάσαι ή αν σου γίνει τίποτα, γιατί μαλακίες γίνονται. Εννοείται όπως έχουμε δει πολλές φορές και εμένα μου γυρίσει το αμάξι, ποτέ όμως δεν πανικοβάλλες, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά μέρα με τη νύχτα ήσουν. Ήταν απίστευτη η οδήγησή σου. Έτσι. Αυτό δηλαδή είδα ότι ο νεόφυτος. Εντάξει, έχει κάνει και τρομερή δουλειά πίσω στο πάτωμα στο μητρία που είχα δει. Ναι, αυτό να ξέρει, έδωσε απίστευτη μεγάλο... δουλειά. Ναι, ένιωσε πολύ μεγάλη διαφορά. Αρχικά πλέον ο φίλος μου με το τετέ, ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος, ναι, ναι. Δεν τον παραδέχεται. Κάνει τη τέτοιο, λέει. Εντάξει, πήγαινα χαλαρά. πλέον πηγαίνουμε μαζί στο Σούνιο. Δηλαδή πλέον πάμε βόλτα. Το πιστεύω αυτό με την πολύ καλεστημένο μας. Εννοείται και από το στήσιμο, εντάξει και από την αυτοβελτίωση δικιά μου, αλλά το μεγαλύτερο, δηλαδή το μεγάλο πάτημα το έδωσε η μπάρα που κάνουμε δουλειά πίσω. Έτσι, που ενώσαμε. Έσφιξε το αμάξι. Έσφιξε φουλ το αμάξι. Έπρεπε να μαλακώσει τον άρτσι πίσω, γιατί στην αρχή έφυγε με τα 4, ήταν υποστροφικό. Ναι, έκανε αυτό. Ναι, ναι, λογικό. Και πλέον δηλαδή και με μηδίο σε πολύ δυνατή βόλτα, δηλαδή δεν πας παραπάνω σε όρια δρόμου. Ναι. Είσαι μαζί με μηδίο TTS, το οποίο το TTS φοράει semi-slick και 380 άλογα αμάξι, έτσι. Με 50 κιλά ροπή. Και μηδίο πάλι φτιαγμένο με Ollins. Το μαύρο λες εσύ το άσπρο. Το μαύρο. Το μαύρο φοράει Ollins. Ollins, Aventuri, 420 άλογα. Βλέπεις ο infamous ghost είναι αυτός, ε. Infamous, ναι. Yeah, infamous. Ναι, και εγώ παλιά infamous το έλεγα. Α, εντάξει. Λοιπόν, και πηγαίνουμε μέσα αυτά μάξια. Ένα μάξι του 2002. 340 άλογα. Δεν το θεωρώ κάτι. Δεν κατάλαβες. Εγώ έχω πάθει πλάκα με το αυτοκίνητό μου. Παλιά έλεγα, ξέρεις, στην αρχή έλεγα, εντάξει, το 46 είναι το πρώτο μου M, θα το δώσω, θα πάρω 92 μετά. Ή θα πάρω το μετά... έχεις πει σε βίντεο, ότι ναι. Εγώ στόχος μου είναι Y92, έλεγες. Ναι, είδαμε. Από μικρός, επειδή ο πατέρας μου πήρε τότε Y60 το 2007. Αυτό που έχεις τώρα καθημερινό. Καινούριο, ναι. Καινούριο το πήρε. Και εκείνη την περίοδο έβγαινε το Y92. Εγώ δηλαδή μεγαλώνοντας είχα σαν πρότυπο το Y92 το μηδέα. Το Y46 ήταν λίγο... Εγώ με το 97 ξέρω εγώ. Οπότε... Okay, όταν ήμουν 10 χρονών, έβγαινε το 90 το μηδρία. Ναι. Πριν τα 10, δεν θυμάμαι κιόλας, δεν είχα και μεγάλη απόψη. Καλά, μπράβο αυτό. Απλά το βλέπα, ξέρω εγώ, και λέω μηδρία, 92 όμως. Και εντάξει, μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι γενικά το 92 είναι άλλη φάση τελείως με το 46. Ναι, πολύ αυτό θέλω να πολύ πιο δυνατό. Ναι, ναι. Αλλά, όχι τόσο καλό συστήσιμο θα λέγα. Ναι. Θα το πούμε σε λίγο. Γιατί και οι δύο μας έχουμε οδηγήσει ναι. Οι δύο μας ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, και. Τι έλεγα. Ναι, και έλεγα ότι θέλω να πάρω 92, ξέρω εγώ κτλ. Οδηγώντας όμως, έχοντας και το 46 στην κατοχή μου και οδηγώντας και τα άλλα, μη 4, 82, μη 2 κτλ. Το μη 2 ας πούμε είναι ίδιο αμάξι με το 46. Αυτό ήθελα και εγώ να πω τώρα. Ένα step παραπάνω, πιο εξελιγμένο. Προφανώς δηλαδή. Πολύ πιο σφιχτό, θα έλεγα. Αντίστοιχα του 2020, όπου ήταν το 2002. Το νιώθει σαν ένα go-kart. Πολύ πιο σφιχτό, ναι, πολύ πιο σφιχτό, μαζεμένο. Πιο άμεσο και τα λοιπά. Αυτό, πιο μπράβο, γρήγορο, ναι, το μεγαλύτερη Ευρωπή. Ναι, ναι. Αλλά ουσιαστικά μοιάζει.
το 92 και το 282 δεν μοιάζουν. Α, δεν ξέρω για το 282. Δεν έχω την τύχη. Λοιπόν. Και. Δηλαδή, όταν πήρα το 282 και το οδήγησα, ή το 90R, και μετά πήρα πίσω το Mi 3. Παλιά, ας πούμε, με το Mini, που εντάξει δεν ήταν κανένα τρομερό σπουδαίο αμάξι. Ωραίο καρτ, αλλά άλλη κατηγορία τελείως. Ναι. Και οδηγούσα ένα καλύτερο αυτοκίνητο, λέω. Ξέρεις, οδηγούσα πίσω το Mini και λέω, τι μαλακία οδηγάω. Ξέρεις, που λέει ο λόγος. Λοιπόν. Και. Τώρα στο 46, δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Όχι, μπράβο. Λέω, είναι διαφορετικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι πουλάω το 46, παίρνω 92 ή G82 ή Mi 2 ή όσο λεφτά και να είχα και να πράγμα ό,τι ήθελα και να σου πω ότι δεν θα μου λείψει το 46. Δηλαδή το 46 είναι μια κατηγορία. Όλα από αυτά είναι κατηγορία μόνο του. Μπράβο, ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να το κρατήσω. Συμφωνώ απόλυτα και καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Λοιπόν, αυτό με το Y92 και το Y46 αρχικά. Θα σου πω κάτι για το G82. Το G82 όταν έβλεπα τις μπάντες που έκανες εκεί πέρα στο ένα βουνό που, που ανέβαινες, ναι. Έβλεπα πόσο σφιχτό είναι αρχικά και πόσο ελεγχόμενο ήταν. Είχα πάθει πλάκα. Και όχι μόνο από αυτό. Εγώ το έβλεπα και στο. Στο βίντεο του με κόσμο. Το κόσλο, μπράβο, ναι, κόσλο ναι, movies. Ναι. Μάγκες, αυτό και, μπράβο. Και το έβλεπα και έκανε έτσι. Ναι! Και όχι κανένα. Καλά, μπράβο. Εγώ θεωρούσα ακραίο όταν έβλεπα τους τύπους στο κόσλο movies με Τετάρτη και Πέμπτη στο βουνό μέσα. Να είναι πλάγια με βροχή και έλεγα. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Είναι αυτό είναι το γαμάτο σε αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι. Και έχει και το αυτόματο σφασμάτο το οποίο δεν σε πετάει. Όχι, είναι όλα ελεγχόμενα, φουλ. Είναι πετά τρίτη, τετάρτη ταχύτητα, πατά και λίγο φρενάκι. Γιατί μπράβο, παίζει με και με τα δύο πόδια. Ξέρω, ναι, ξέρω, το κάνω κι εγώ. Με φρένο. Ναι, ναι, το κάνω κι εγώ σε. Χωρίς λόγο, βέβαια. Στο δικό μου δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά. Λοιπόν, ξέρει, για να κρατήσει ταχύτητα, να κρατήσει και γωνία. Να κρατήσει και τη μούρη μέσα, το βάρο. Ναι, είναι πλέον. Αλλά μην φύγει και με 140. Λοιπόν, καλά, έγινε ας τύπου στη Ρωσία με F82 το κίνητο και με G82 τώρα πήρε. Με 180 χιλιόμετρα, με Τετάρτη, έτσι όπως είναι, βλέπεις την εθνική αντίστοιχη με 8 λωρίδες και βλέπεις μια στροφή έτσι. Και πηγαίνει αυτός φουλ ανοιχτά, λες εσύ θα πάει ευθεία. Μαλά, κάνει ένα έτσι χρακ στα 160 χιλιόμετρα και μαζεύει 180 έτσι στροφή με Τετάρτη. Τώρα. Και λες τι κάνει, ρε. Τώρα. Τα βλέπω αυτά, τα βλέπω. Είμαστε. Αλλά άμα δεν έχει τέτοιο σασμάν και τέτοια ορολογία, δεν μπορεί να τα κάνει. Όχι, ρε. Με 46, άμα φύγω με τρίτες, φοβάμαι, ρε. Γιατί ξέρει, είναι πλέον μετά η ταχύτητα και το βάρος. Δεν τίποτα άλλο. Μπαίνει ο παράγοντας αυτός. Δεν έχει ροπή. Μπαίνει ο παράγοντας αυτός και συμφωνώ. Αυτό που ήθελα όμως να σε ρωτήσω. Και στο 92. Ναι. Δεν ξέρω γιατί θέλω να τα πούμε για το 92. Ναι, θα το πούμε, γι' αυτό θέλω να πούμε. Για το 92 έχει για ατμόσφαιρα πολύ καλύτερη ροπή και πολύ καλύτερο κράτημα και καρότσα για drift. Μπράβο, λοιπόν. Γιατί 92 και 46 έχουμε και δύο εμπειρία. Εντάξει, εγώ 46 δεν έχω τόσο μεγάλο όσο αυτό, σε καμία περίπτωση. Αλλά 92 έχω, μπορώ να πω, μια αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έχω αρκετή συχνή επαφή με ένα μητήριο Y92. Χειροκίνητο κιόλα. Αυτό που είδα στο Mi 3 το Y92 ήταν ότι ό,τι ήθελες, όπου ήθελες, ναι. Αν ήσουν με Δευτέρα ειδικά και Τρίτη μπορούσες. Αν ήταν Τρίτη, βέβαια ο δρόμος εντάξει και χάλια δεν υπήρχε. Έφευγε τόσο ωραία και τόσο. Ήθελε ρε παιδί μου να σου κάνει ό,τι ζητήσεις. Ναι, δεν παραπονιόταν. Ναι, στρόφαρε τέλεια και πολύ ωραία κρατούσε ωραία. Πολύ. Είχε πάρα πολύ. Κενό στη ροπή στις φυλές τροφές να παίξεις. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό εντυπωσιάστηκα. 46 στάκρα. 46 δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει τόσο πολύ, αλλά είμαι σίγουρος γιατί έχει λιγότερο και λιγότερη ροπή. Αλλά και είναι και πιο εντάξει. Αλλιώς τιμένο. Είναι ναι, πιο. Είναι σίγουρα πιο αλλιώς τιμένο, αλλά παίζει το V με το inline, έχει μια διαφορά στο θέμα πώς ροπιάζουν και πώς τα βγάζουν ναι, τα ναι, τέτοια. Ναι. Αυτό παρατήρησα κυρίως. Εντάξει, το 46 για μένα ήταν όταν εγώ είχα μια μικρή εμπειρία. Θα έλεγα ότι για μένα το Y46 είναι ένα καθαρά, γιατί αυτό λατρεύω περισσότερο, είναι οι στροφές. Εγώ λατρεύω το στρίψιμο. Οκ, μ' αρέσει πάντα. Αλλά αυτό που λέγα στον Αλέξανδρο, αν κρατούσαμε τον Καρχαρία τώρα το Πάσχα, ήμουν έτοιμος να του βάλω αναρτήσεις, semi-slick, που θα σταμάταγαν οι βροχές και τέτοια, πολυθεράνης που τα έχω να τα βάλω σε πολλά πράγματα και θα το χαμήλωνα και θα ήμουν έτοιμος για στροφές. Προφυλακτικά. Όχι, ρε, προφυλακτικά. Πολυεθεράνης. Πολυεθεράνης, ναι. Πολυεθεράνης είναι το. Σαν συνεμπλοκ, ρε, λέω. Συνεμπλοκ, ναι. Α, λες, είπες το υλικό. Ναι, αλλά ναι, γιατί μπορώ να βάλω απλά συνεμπλοκ, ρε. Έχω να, τώρα τι αντάμπλοκ. Συνεμπλοκ, είπες πολυεθεράνης. Εντάξει, δεν πολυεθεράνης, τι. Και βάζει μηχανή, μπορεί και βάζει σασμάν. Αν ήθελα να το κάνω full σφιχτό, μπορεί να το δοκίμαζα έτσι τόσο ακραίο. Αν και δεν ήθελα τόσο σφιχτό, γιατί μετά θα μπαίνα μέσα και θα κάνει τα μάξι. Καταλαβες. Λοιπόν, θα το σφιγγα και θα ήμουν μόνο για στροφές αυτό το καλοκαίρι.
Αλλά δεν πρόκειται να το κρατήσω. Κοίτα, και εγώ στροφές ήμουν, ειδικά με το Μίτι, εντάξει, από τα προσωκίνητα ήταν πολύ ωραίο. Και με το Μητρία προφανώς. Αλλά μου λείπει το drift. Γιατί εμένα το drift μου αρέσει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει, εγώ. Ευχαριστούμε στην τροχή γενικά, περισσότερο. Μα, ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά για μένα είναι και λίγο καλλιτεχνικό το drift. Είναι, θέλει τεχνική. Και τα δύο έχουν τη δικιά του τέχνη, απλά το drift είναι πιο, έτσι, είναι πιο ρομαντικό. Ναι. Είναι πιο έτσι, θέλει μια τεχνική, ένα χάιδεμα το τιμονάκι και τέτοια. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ γιατί και εμείς αυτό, όταν θέλεις ας πούμε, να περάσεις καλά, δεν θα πας στροφές. Όταν αυτό, αυτό που λες τώρα βαρύνει για άλλο θέμα. Ποιο? Ο φίλος μου με το TTS. Ο Ιακώβος. Ναι. Ναι, θέλει να πάρει τώρα M αυτός. Τώρα τι θα είναι, δεν το αποκαλύπτω. Έλα, είδες, εγώ ξέρω τι είναι και θα σου πω μετά off camera γιατί δεν περιμένω. Εντάξει, έτσι θέλει τώρα. Δεν σου λέω θα γίνει, δεν θα γίνει. Ρε φίλε, όλοι στο τέλος M θα πάρουν. Ναι, αλλά ακριβώς όταν ξεκίνησε και πήρε Α, μαλάκα, εσύ δεν μπαίνεις έτσι με το αμάξι. Τότε δεν είχα το στρατέξιο στην αρχή. Δεν μπαίνεις, δεν μπαίνεις. Ξέρεις τι σου λέει μετά. Μου λέει μαλάκα, θέλω να το πουλήσω. Δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ. Το ευχαριστιέμαι όταν πηγαίνω με 200 στροφές. Δεν το ευχαριστιέσαι αλλιώς. Το M το ευχαριστιέσαι παντού. Μπράβο, ρε μα. Μπράβο, ρε μαλάκα. Παντού το ευχαριστιέσαι. Όχι μόνο, κάνει τα πάντα. Τι θέλεις. Δεν χρειάζεται να πας να σκοτωθείς. Όχι, ρε, όχι, ρε. Δεν υπάρχει λόγος. Κάνει τα πάντα. Ωραία, λοιπόν, Μητρία 46. Λέμε τώρα, αν θέλεις, εγώ δεν θα το έκανα, αλλά σου λέμε τώρα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις καθημερινό, αν θέλεις. Είναι πολύ βασικά. Δεν βγάζουν προβλήματα, έτσι, το ξέρουμε αυτό. Βγάζουν πολύ βασικά, είναι κάποια προβλήματα μικρομαλακίες είναι, που τις αλλάζει και είσαι ready, έτσι δεν είναι. Εγώ τα ξέρω από ό,τι έχω ακούσει και επειδή βλέπω πάρα πολύ. Για βελτιώσει και τέτοια. Και μου έχει πει και ο νεόφυτος, το γνωρίζω. Γενικά, εγώ η γνώμη μου και η άποψή μου είναι ότι κανένα M δεν είναι αναξιόπιστο. Αν το απλά θα σας πω τι είναι. Είναι μια, για μια ζωή τα M είναι σαν μωρά. Θέλουν κρέμες για τα βρέφη. Πολύ καλές. Ναι. Ό,τι καλύτερο μπορείς. Αλλιώς δεν θα πω τίποτα. Αν τώρα πάρεις ένα BMW, οτιδήποτε κι αν είναι, και απλά το έχεις για να λες, γιατί υπάρχει τόσος κόσμος εκεί έξω και συγγνώμη που. Θα το πω, αλλά απλά για να έχουν BMW, ρε φίλε, λες και απλά για να πάρουν BMW και πάνε και κάνουν συντήρηση όποτε τους βγάζει το αμάξι. Μα μη μου κάνεις αυτό, μήπως υπάρχει κάποια πατρίδα και τέτοια. Είναι η προνόηση, έτσι. Η προνόηση, εννοείται. Μα γι' αυτό αυτό που κάνουμε εμείς, που ας πούμε λέμε τώρα εντάξει, όχι τόσο τραγικό, αντί να αλλάξεις 20.000 ρε παιδιά, αλλάξεις κάθε χρόνο ή στις 10.000. Εγώ είναι ρε μάγκες. Και εγώ κάθε 5.000, γι' αυτό τους είπαμε, όχι τόσο τραγικό. Λοιπόν, ή εγώ ας πούμε η Μπέτη, γιατί ξέρετε ότι την έχει αδερφός μου ακόμα. Τώρα, λάδια, του έχω πει. Τώρα, τα μπουζί είναι NGK και είναι αλλαγμένα πριν 20.000 χιλιόμετρα, κάπου εκεί. Μπουζί, του λέω, μην τολμήσεις, του λέω και τα αφήσουμε έτσι. Γιατί ρε μάγκες, είναι πολύ βασικό σε αυτά τα αμάξια. Είναι σαν μωρά. Ναι. Πρέπει να τα αγαπάς και να τα προσέχεις. Ανεξαρτήτως τι έχεις. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να θίξουμε είναι ότι είχαμε πει με τον νεόφυτο για προτζεκτάκι και όλα αυτά τα καβλάντα. Όχι μαζί να το κάνουμε, αλλά μου λέει, ας πούμε, του λέω θα δώσω εγώ αυτό και του λέω θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Και μου λέει, γιατί δεν πας να τσιμπήσεις ένα Y36, λέμε τώρα. Μου λέγε ότι θέλει, ότι πήρε ένα φίλο και τέτοια. Δεν θέλω να τσιμπήσω ένα Y36 κουπέ, ας πούμε, ηλιοροφύβου που έψαχνα. Γιατί ρε, πούστη με έχουν πάρει όλοι και έχουν κυκλοφορήσει στον δρόμο και είναι όλα λες και έχουν. Τους έχει διαφέρει το ένα από το άλλο. Ναι, διαφέρει, ναι, αλλά. Ναι, έτσι όπως μου λέει ένας φίλος μου, μου λέει, ας πούμε, αυτά τα αμάξια είναι για μπουζούκια. Όχι, δεν είναι για μπουζούκια, ρε φίλε. Όχι το Y36, γενικά σου λέω. Όχι, κάποια. Τόση θα είχαμε για ένα SL. SL63, AMG που πουλάει ένα χάμα. Για μπουζούκια. Μαλάκι μου λέει για μπουζούκια. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι για μπουζούκια. Επειδή ο Έλληνας το έχει κάνει. Καθημερινό, ρε. Δεν σημαίνει ότι είναι για μπουζούκι το αμάξι. Έτσι, μπράβο. Απλά στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτό. Αλλά εμένα προσωπικά δεν με νοιάζουν αυτά. Όχι, δηλαδή, εγώ ούτε θα το πάρω και θα το παρουσιάσω, γι' αυτό κιόλας και το YouTube το ξεκίνησα. Για να παρουσιάσω κάποια πράγματα από τη δικιά μου οπτική. Γιατί υπάρχουν πολλές οπτικές. Και πιο πολύ, δηλαδή κάποια mainstream πράγματα. Έτσι. Αλλά, στερεότυπα, ναι, κατάλαβα τι λες. Στερεότυπα που έχουν μπει στις συνήθειες του κόσμου. Αλλά δεν, ας πούμε, εγώ κάποια πράγματα τα βλέπω αλλιώς και θέλω να τα εκφράζω έτσι πως τα βλέπω. Ναι. Δηλαδή, έτσι αντίστοιχα και εσύ, άμα πας ένα 36 και το φτιάξει ένα ωραίο ασημί, να είναι το εκφράζει με σένα, τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου, ναι, εκφράζει. Πάνω στο αμάξι, μπράβο, εκφράζει τον εαυτό σου. Μπράβο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκφράζει τον εαυτό σου πάνω στο αμάξι. Το αυτοκίνητο λέει. Όπως, πολλά για το χαρακτήρα σου. Όπως έχει βγει και ψυχολογικά, ότι και το σκυλί. Το τι σκυλί έχει και το λοιπά. Και εμένα τι λέει, εγώ τι λέει που πολλά πράγματα.
Λαμπραντόρ. Ναι. Και είναι και. Είσαι... Αν του πω κάτσε, κάθεται. Είσαι... Και βλέπει, το είχα βάλει εδώ τώρα. Είσαι σε... Α, και κάθεται κιόλα. Κάθεται, βόλτε μαζί μου, με αγαπάει το αγαπά. Ότι είσαι ένα σεβαστικό, αγαθό παιδί. Αγαθό, όχι με την κακιά έννοια. Με, καλωσ... με την έννοια τη καλοσύνη. Ναι. Φωτεινό. Φωτεινό. Ναι. Λαμπό. Όχι, είσαι λίγο μαυριδερούλη, αλλά δεν εννοώ αυτό. Τότε πού είναι το φωτεινό, ρε. Από μέσα, από μέσα πηγάζει το φως. Από την ενέργειά σου. Α, ναι, αν με σχίσει, όντω βγαίνει λίγο. Ναι, καταλαβες. Πού τα διαβάζει αυτά. Μην τα ξαναδεί. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Γιατί έτυχε έναν φιλό και θα σου πω off camera. Θύμισε το μετά. Sorry, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να λέω ονόματα. Βασικά θα σα πω την ιστορία γιατί ήταν γαμάτι. Και... ιστορία, πιστεύω. Ναι, ναι, λοιπόν. Ένα τύπο, τέλο πάντων. Sorry. Όχι, δεν το ξέρει το όνομα. Όχι, ναι, όχι, sorry γιατί θα το δει αυτό στο βίντεο. Σίγουρα. Εντάξει, ξέρει ότι λες. Ναι, θα ξέρει ότι λέει. Αυτό γιατί... ξέρει, άλλοι δεν ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν. Ξέρ... μην γράψει κανένα από κάτω μαλακή γιατί ξέρετε 5-6 άτομα. Ένα εχθές. Ξέρεις εσύ ποιος είναι, θα με το που σου πω το μάτι θα καταλάβεις. Ξέρω ένα μπάξι το οποίο του πήρα το δίπλωμα. Μπράβο! Άκου τι του έκανα, ρε! Μπαίνει μέσα ο αδερφός μου και μου κάνει μπρο. Ο άλλος πήγαινε με τόσα και του πήραν το δίπλωμα, ρε! Και του λέω πού, ήταν στο Νότο, μετά τον Νότο νομίζω μου είπε. Έκανε από το Ασκληπίου, με ένα μη 8 τέλος πάντων. Έκανε από το Ασκληπίου άνοιγμα και του σταμάτησε μετά τον Νότο. Και του λέω, τι λες, ρε! Ναι, μου λέει! Και έρχεται ο τέτοιος, πήγαν από το όνομά του μαλάκα. Και μου λέει, άσε μαλάκα, μου λέει, ανοίγουμε. Και πήγαινα με 2.20 και μου λέει ο συνοδηγός, οχο, μπατς, μπατς, και φρενάρω μου λέει και εκείνη τη στιγμή βγαίνει έξω. Και του λέω εγώ, sorry αστυνομία, σας σέβομαι πάνω απ' όλα, λοιπόν θα τα πούμε, γιατί δεν τους πέρασες, γιατί σταμάτησες, του λέω. Και μου λέει, τι εννοείς. Σβήνεις τα φώτα και φεύγεις. Και του λέω, όχι, δεν αλλάζει τίποτα, ένα πρωί ήτανε. Α, πρωί ήτανε. Ναι, μεσημέρι, πρωί, μεσημερό εκεί, κάπου εκεί ήτανε. Και του λέω γιατί σταμάτησε. Τι να έκανα. Του λέω αν σε δύο άλλου να επιταγίνει, δεν θα σου κάνει τίποτα. Στο λέω δεν θα βγει στη μέση του δρόμου. Γιατί μου λέει ρε βγήκε μέσα στη μέση του δρόμου και μου έκανε έτσι. Καλά, έχω κι άλλη ιστορία που τον κυνήγαγε κιόλα. Ναι. Ένα που κυνήγαγε έναν φίλο. Με μητρία. Έψουν 46. Δεν ξέρω. Αν είχα έψουν 46, εγώ θα σταμάταγα. Α, δεν λοιπόν, τον κυνηγάνε. Ναι. Εντάξει, δεν από όλη την ιστορία. Όχι, μην την πει. Τον κυνηγήσανε, του έφυγε. Και δεν τον βρήκανε μετά. Δεν του ήρθε τίποτα. Ναι, ρε! Μα... Και όχι, πινακίδες. Στάνταρ ήταν. Μα... Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήταν. Μα δεν. Μα δεν μπορούν. Γιατί δεν έχουν κάμερα μέσα. Στο περιπολικό οι άλλοι μερικοί. Ναι, σε μερικά ανάλογα τα περιπολικά. Αυτά είναι αυτόφορα πάντα. Ναι, αν σταματήσουν. Ναι. Γι' αυτό και δεν σταματά. Σε έναν άλλο κόσμο. Λάκα κάνω. Δεν είναι εδώ αυτό. Στο GTA εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Με το που μα κάνει αστυνομία έτσι σταματάμε όλοι. Εννοείται και εγώ το κάνω συνέχεια. Και γι' αυτό μου έχουν πάρει πόσες φορές την άλλη. Και εμένα με είχαν σταματήσει. Εντάξει, εγώ γενικά είμαι πολύ χέστης αυτά. Ούτε εγώ, ρε! Δεν θα έφευγα ποτέ. Ούτε εγώ. Μα και σε αυτό τώρα το λέμε για πλάκα, αλλά ούτε εγώ. Και εγώ σταμάτησα, μου πήραν το δίπλωμα. Βέβαια, να σου πω κάτι. Πήγα με 140. Με 140, 160, μη σου πω, με αυτό το αυτοκίνητο. Είναι σαν να πηγαίνει με ένα αμάξι απλό. Ναι, ρε. Με 80 χιλιόμετρα. Ναι, μπράβο. Αυτό δεν το έκανα. Και επειδή έχω μιλήσει και με ένα φίλο ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και μου λέει: φίλε, ξέρεις πώς μου λέει βγαίνουν τα όρια ταχυτήτων. Με βάση αμαξιών 20 ετίας, με παλιό οδόστρωμα, με λάστιχα τέρμα φθαρμένα, έτσι βγήκαν τα όρια ταχυτήτων. Όχι, ρε. Δηλαδή, τώρα. Στο όταν πάνε πώς βγήκαν, ρε. Μάλλον δηλαδή. Να σου λέει τώρα συστροφή στα λιμανάκια με 30 χιλιόμετρα. Όχι, όχι. Δεν έχει λογική, δεν έχει λογική. Όταν φοράω λάστιχο που κάνει ένα χιλιάρικο. Και εγώ. Τι μου λες τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, βέβαια προφανώς ο νόμος πρέπει να είναι όλο για όλους ίδιους. Δεν μπορεί να σου πει άσχημα. Ναι, ρε. Εσύ έχεις μητρία, πήγαινε με 100. Εννοείται. Εγώ θεωρώ λάθος και το θεωρώ και απλά το θέλω να το πω, δεν το λέω από νομική άποψη. Νομική άποψη δεν μπορεί να γίνει πολλά. Το λέω από θέμα αντίληψης που λέει α, μην τρέχει. Βγάζω ένα βίντεο, ας πούμε, και λέει α, μαλάκα θα σκοτωθείς κι εσύ σαν το Mad Clip. Θυμάστε, μου έγραψαν από κάτω στο TikTok. Μου γράφει ένα. Που πηγαίναμε τον καρφέρι από ανάγκη. Αρχικά αυτό που, και μου κάνε, αυτό που είδατε. Χαιρετίσματα στο Μάρκλι μου κάνει. Ναι. Τι λες, το αρχικά δεν ξέρεις
τι έκανε ο άνθρωπος. Μπράβο. Αυτό, λοιπόν, αυτό δεν μπορώ. Όταν κράζουν και λένε ότι. Γενικά όσο γαμά το παιδί και να ήταν, γιατί εγώ τον πήγαινα, από τους λίγους rappers που φαινόταν. Και εγώ και τον ήξερα και τον είχα συναντήσει στον δρόμο. Και γάμα τα παιδιά. Και τον είχα συναντήσει στον δρόμο κιόλας και είχαμε κάνει και βόλτα μαζί. Και εγώ. Έχω φάει πετραδάκια από αυτόν. Στον παρμπρίζουμε, έχω σημάδι. Όχι, εγώ πετραδάκια δεν έχω φάει. Έχω όμως συναντήσει, τον έχω συναντήσει με το Πόρσε και ήμουν από πίσω του και πάω δίπλα μου, λέει ωραίος του λέω και ανοίγαμε, κάναμε πλάκα. Εντάξει. Γίνονται πολλά. Δεν ξέρουμε, δεν θα συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, δεν μας αφορά. Και απλά, καλό είναι να μην το γράφει και ο καθένας. Αλλά αυτό, ρε μάγκες, μπαίνω, ας πούμε, γιατί στην αρχή, όταν ξεκινάς στο YouTube, ξέρεις, γράφουν από κάτω και μπαίνεις στο τρυπάκι. Εγώ ξέρεις τι είχα πάθει με το βίντεο του Μητρία. Και δεν υπάρχει πλέον στο YouTube. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο με το Μητρία. Το 90 διάρρη. Κανονικό review. Το άσπρο. Λοιπόν. Το όσπρο. Ναι, το είχα ανεβάσει από τα πρώτα βίντεο. Ήταν το τρίτο, τέταρτο. Τι ήταν. Ναι, αλλά ήταν. Καραντίνα ήταν, τότε. Καραντίνα φίλε τότε. Και εγώ το είχα. Καραντίνα. Δεν είχε πάρει προβολές. Ναι, και πήρα 60.000 προβολές. Και τι έπαθα. Είχα πάθει και εγώ στις βόλτες. Και μου γράφουν. Μπράβο, ναι, γιατί μας τα βγάζει συνέχεια. Εγώ τις λέω μόνο. Τις που λένε πολύ, τις έχω κάνει. Μπράβο. Α, λοιπόν. Τέλος πάντων. Και μου γράφουν από κάτω, αφού αρχίσει και ανεβάζει προβολές. Πού πας έτσι, μείνεις στο καθάρισμα, γιατί εγώ το όπλα εκείνη τη μέρα, έδειξε που το όπλα μέσα έξω. Μείνεις στο καθάρισμα. Κινητήρα και τέτοια. Ναι, μείνεις στο πλήσιμο και τέτοια. Ενώ, ξέρω εγώ, άκου, δεν λέω ότι. Όπως είπες, δεν λέω ότι είμαι κανένας τρομερός οδηγός. Έκανα ό,τι έκανα. Ήταν εντάξει, λίγο, μερικές καταστάσεις ήταν λίγο extreme. Όπως και σένα όμως. Οπότε δεν με ενδιαφέρε. Λοιπόν, έκανα και από κάτω, όταν πήρε τις προβολές, έγραφαν. Θα σκοτωθείς. Άντε καλό παράδεισο. Τι κάνεις και τέτοια. Και μου γράψε ένα, το κατέβασε και τέρισε και μου γράφω ότι μου έκανα καταγγελίες και τέτοια. Ναι, ρε, και εμένα που τα έχουν γράψει αυτά. Ναι. Μην ψαρώνεις, ρε, είσαι τρελός. Ρε, βλάκα, είδες που μου εγώ όμως είμαι ψάρος εγώ. Τι λες, ρε, εμένα ο άλλος μου έλεγε περίμενε σε μια εβδομάδα θα σου πει. Αυτό μου γράφω και εμένα. Κάντε έτσι μαλακίες. Έλα, ρε, μαλάκα, φέρτο. Λες και εγώ δεν ξέρω, εγώ νομίζω είμαι μαλάκα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, άμπραβο, και μετά ρωτάει ένα αστυνομικό δικό μου και του λέω να σου πω, ρε, μου λέει αυτό έτσι. Μου λέει το πρόσωπο σου φαίνεται. Του λέω όχι. Εμένα φαίνεται και το πρόσωπο και τα χιλιόμετρα όλα φαίνεται. Ναι, ρε, όχι, πινακίδα μου λέει φαίνεται. Του λέω όχι. Αν ένα από τα δύο δεν φαίνεται, μου λέει δεν έχει πρόβλημα. Του λέω άρα πινακίδα δεν φαίνεται. Μου λέει δεν έχει πρόβλημα. Μου λέει μαλακίες σου λένε, σε κορυδεύουν στο ίντερνετ. Και μου είπε κιόλας εντάξει να γράφω κάτι από κάτω αν θέλω στην περιγραφή, ώστε να είμαι καλυμμένος ή να λέω αυτά που λέμε τώρα εδώ και να είναι ψέματα. Αυτά δηλαδή που λέω τώρα εδώ. Αλλά και το κατέβασα μαλακάς και δεν ήξερα τότε ότι μπορείς να το κάνεις κρυφό, δεν ήξερα. Από ναι. Το άγχος μου το έκανα διαγραφή και ξενερώσαμε ναι, και έχουμε μόνο ένα mini clip που το έχουμε ανεβάσει κιόλας λίγο έτσι, δεν πήρε προβολές γιατί έχουμε φάει και κόπηρα για τη μουσική, γιατί ήθελε ο Αλεξάνδρος να κάνει ωραία μουσική. Ναι. Αλλά ναι ρε φιλάστο, είχα φάει νύλα εκεί τότε με το... Ναι ρε, γράφουμε πολλά ρε, καλά. Ναι, αυτό ήθελα να πω, μπράβο, να καταλήξω εκεί, ρε μάγκες, μην μπαίνετε, δεν έχει νόημα, ζήλια. Δεν μας νοιάζει κιόλας, αυτό, δηλαδή... Πλέον. Τα πλουσιόπεδα, ναι, τα μαλακίες. Μαλακίες. Εν τω μεταξύ νομίζουν ότι με πειράζουν. Ναι, με πειράζουν. Ούτε εμένα τώρα. Στην αρχή απλά με ξενέρωνε. Εμένα με άγχωσε μόνο η καταγγελία. Δεν με νοιάζει που μου λέγανε δεν ξέρεις να οδηγάς. Ήξερα εγώ τι είμαι. Εντάξει, δεν ξέρω να οδηγώ, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Αλλά με ξενέρωσε αυτό. Γιατί αγχώθηκα στην αρχή, λέω έχει χάρη τώρα, λέω να μου έρθει τίποτα στο σπίτι. Αλλά μου έγραφαν από κάτω και εμένα. Ο παππούς το πήρε και του έγραφα η γιαγιά μου. Καλά, άλλο αυτό ο βλάκας έμπαινε από άλλο προφίλ. Άκου τι έκανε, ρε. Μου γράφαν βλακίες και έμπαινε από άλλο προφίλ και έλεγε ναι ρε έχεις δίκιο, τι κάνει το κολόπεδο στον δρόμο και του γράφαν από κάτω, τον πίστευαν αυτός ρωνευόταν και έλεγε ναι ρε τι κολόπεδο είναι αυτό και τον παίρνω τηλέφωνο ένα μεσημέρι και του κάνω ρε μαλάκα του λέω μην παίρνεις και γράφεις μαλακίες του λέω είναι οι άλλοι λίδοι και το πιστεύουνε μου λέει άσε τους καμπλαντίζουμε και του λέω ρε μαλάκα του λέω άσε τους να γράφουν ό,τι θέλουν αλλά μην τους γράφεις εσύ και έμπαινε αυτός ο λίδιος και έγραφε ναι ναι το κολόπεδο στην αστυνομία γρήγορα έλεγε ό,τι να είναι αλλά γράφουν μόνο και αυτό, εσένα δεν ξέρω τι θα γράφουν. Καλά, έχω σε μένα στα παλιά μου βίντεο. Βλέπω ότι γράφουν. Ναι. Εντάξει, βέβαια αυτά ήταν πολύ προκλητικά βίντεο, γι' αυτό τα. Ναι. Δεν ήταν σοβαρά. Ήτανε... Εντάξει, δεν είναι ένα καλό παράδειγμα, γι' αυτό τα έκανα και κρυφά κιόλας. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γιατί ήταν, εντάξει, ήταν μόνο μαλακίες. Τρέχαμε το ένα το άλλο. Όντως, αυτό ήταν μαλακία να δείχνεις μόνο αυτό. Ναι. Και γράφανε πολλά πλουσιόπαιδα, από πού το πήρε στο αμάξι, ο μπαμπάς σας και με τα δικά σας, δεν έχετε δικά σας αρχίδια και το ένα και το άλλο. Εντάξει, δεν άσχε. Ξέρεις τι, εδώ μεταξύ το αστείο ποιο είναι. Σε όλους έχουν πάρει κάτι γονείς. Τώρα άμα είναι Hyundai Getz, άμα είναι Volkswagen Polo GTI, άμα είναι Mi 3, Mi 4, Mi 8, όλα είναι σχετικά. Γιατί άμα πας σε έναν άλλο κόσμο,
Τα δικά μας αμάξια είναι ένα τίποτα. Είναι του φτωχομπινέ. Είναι τίποτα. Τίποτα. Οπότε είναι όλα σχετικά. Τίποτα. Τίποτα. Το ότι όλοι το ίδιο. Όλη η οικογένειά τους τους έχει υποστηρίξει. Και τώρα, το σημαντικότερο είναι ότι. Εγώ είμαι περήφανος για την οικογένειά μου. Μπορεί να με στηρίξει λίγο παραπάνω. Πολύ σημαντικό, ρε. Και εγώ για το παιδί μου θέλω να κάνω ακόμα περισσότερα. Α, μπράβο. Μα αυτό είναι ουσία. Το θέμα είναι τι έχεις εδώ μέσα, όχι. Μα. Πολλοί δεν το σκέφτονται. Εμείς είμαστε ελεύθεροι εδώ. Ωραίο, ωραία, ζώντα. Φιλέ, είναι. Το έχω. 4 χρόνια το έχω αυτό το εξωτερικό. Κάνα 10.000 θα έχει χτίζονται. Ε? ADV1. Ψαγμένος, μ' αρέσει. Είδες. Πιτσιρικά θυμάμαι πριν. Ναι, αλλά μέσα τι έχω. Πριν το 2012 έβλεπα Vossen Zandes που δεν ήξερα στην Ελλάδα. Και λέω το όνειρο μου. Vossen, μέσα έχω Y60. Ωραίο. Ωραία, φάστε εκεί. Όχι, θέλω να βλέπω το 46. Ωραία. Κόλλη, βλέπετε, εντάξει, πειράζει. ASMR. Λοιπόν. θα δούμε, θα είναι καλό. Καλό είναι! Άκουσα. Αυτό! Το άκουσα. Αυτό είδα το βίντεο σου. Α, ποιο βίντεο είδες. Α, με το podcast. Ναι, μπράβο, γι' αυτό μας. Α, ναι, μας έγραψε. Μας έγραψε. Α, στα σχόλια μας έγραψε. Λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Για τα σχόλια λέγαμε. Για. Α, στα σχόλια, ρε. Ποιο σου λέμε. Ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχεις καρτέλες εδώ να κάνεις έτσι. Είναι στο κινητό μου και τα θυμάμαι μετά. Τι να κάνω, όμως έχουμε και ένα κινητό έχουμε για να βγάζει. Βγάζει αυτό ή. Αν έκανε κανένα τέτοιο. Λοιπόν, γιατί έχει κάνει μαλακίες τέτοιες. Εντάξει, σε όλους εγώ ξέρω τι έχω κάνει. Τι έχεις. Σε δουλειά κιόλας. Οχ. Έχω πάει στη δουλειά και γενικά εγώ είμαι λίγο ανοργάνωτος σε κάποια θέματα. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Πόσο μάλλον πιο παλιά είχα πάρει την κάρτα. Και επειδή έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά και δεν τα είχα μεταφέρει τα πράγματα ακόμα στον υπολογιστή και διέγραψα ότι κάθε φορά κάνει format η κάρτα για να μην κολλήσει. Ναι. Και δεν είχα κάνει format και είχα δουλειά μέσα. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα έτσι. Όχι κουτσοπολιό. Να πούμε. Να δω λίγο τι γίνεται. Γιατί εγώ θα σου πω. Γενικά στο YouTube. Δεν θα πάμε στο ελληνικό. Παρακολουθείς τίποτα στο ξένο. Στο ξένο. Γιατί στο ελληνικό. Ναι, οκ. Okay. Στο ελληνικό, στο ελληνικό, θα πάμε στο τέλος αν έρθει η συζήτηση. Θα έρθει. Θα έρθει. Μπράβο, θα έρθει, το ξέρω, θα έρθει. Πες μου λίγο, υπάρχει κάποιος που βλέπεις, ας πούμε, και σε γουστάρεις. Κοίτα, εγώ παρακολουθώ ρώσικο YouTube. Ναι, άκου, και εγώ και δεν καταλαβαίνω τίποτα, αυτό είναι το ωραίο. Ναι, εγώ καταλαβαίνω γιατί έχω καταγωγή από εκεί. Μπράβο, ναι, έχεις καταγωγή. Ξέρεις και ρώσικα. Ξέρω ρώσικα, να γράφω, να διαβάζω, να μιλάω, τα πάντα. Έχεις καταλάβει ότι έχω γράψει ένα post. Άμα το έχω δει θα το καταλάβω, ναι. Δεν τα βλέπετε πώς. Δεν τα βλέπω, αλλά τι. Το ξέρω, ρε, πλάκα κάνω, ρε, δεν με νοιάζει. Για πες. Λοιπόν, η επιρροή μου είναι από εκεί. Κόσλο movies, Λίμα και τέτοια. Όχι μόνο, αυτοί είναι έτσι, τους βλέπεις περιστασιακά. Περιστασιακά, μπράβο, και εγώ, όταν βγάζουν κανένα καλό αμάξι. Γιατί και αυτή είναι η πιο vlog φάση. Εμένα μου αρέσουν οι παραγωγές. Και πολύ μεγάλα, φίλε. Ναι. Εμένα μου αρέσουν οι παραγωγές που είναι ο Eric Davidich, λέγεται. Είναι ο μπαμπάς του YouTube, στο ρώσικο YouTube με τα αυτοκίνητα. Okay. 10 χρόνια, ο τύπος είχε μη 5 χρυσό Y60, θα το έχει δει κάπου. Α, το έχω δει, ξέρω ποιο είναι. Έχει γίνει πολύ γνωστός με αυτό. Ξέρω ποιο είναι, ναι. Και συνέχισε τώρα ο τύπος, φαντάζομαι ο τύπος κάνει YouTube και από το YouTube και μόνο έχει Rolls Royce Cullinan, έχει μη 5 CS, έχει. Τι έχει. Έχει ένα εφτάρι, χαλαρό εφτάρι, M760 LI για ταξίδια και για παραγωγές. Το καινούριο. Το προηγούμενο. Α, οκ. Όχι Y65, μετά το Y65. Το πρώτο M760 LI. Α, οκ, εντάξει. Το F01. Α, το F01, εντάξει. Λοιπόν. Και. Ή 7. Όχι, μπορεί να μην είναι M760, μπορεί να το λέγανε 760. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το V12. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. Σαν μοτέρ και το στήσιμο λίγο αλλάζει. Λοιπόν, και αυτός κάνει σοβαρές παραγωγές. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, αυτό που κάνω εγώ, εκεί πάει το στήσιμο. Okay. Δηλαδή, βίντεο, παραγωγή, μαζί με ομιλία, με review και τα λοιπά και με καλλιτεχνικά και το ένα και το άλλο σαν παραγωγή. Δηλαδή, η επιρροή μου, ίσως γι' αυτό κάποια πράγματα δεν έχουν πιάσει και τα αυτοκίνητα που βγάζω. Γιατί ο Έλληνας πιο πολύ βλέπει αμερικάνικα, το οποίο είναι πιο πολύ vlog. Δηλαδή, αν θα πάρεις έναν απλό Έλληνα YouTuber που βγάζει βίντεο για αυτοκίνητα, δεν έχει πολλές διαφορές σε ένα αμερικάνικο εκτός από τα αμάξια που παρουσιάζει. Ναι. Σε θέμα παραγωγής. Μπορεί να έχει λίγο καλύτερη κάμερα, αλλά δεν έχει αυτό το. Όχι, όχι, δεν έχει κανένα. Το σκηνοθετικό το ένα δεν και το άλλο. Δεν θα πούμε ψέματα, θα το πω εγώ. Ναι. Που εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ ειλικρινής και είμαι ευθύς. Δεν υπάρχει. Αυτή η παραγωγή που κάνεις εσύ, άλλο. Υπάρχουν reviews, υπάρχουν. Έχει τα vlog.
Υπάρχουν έτσι, ναι, τα άλλο, τα ναι, αυτά. Πρέπει να είσαι και η λίγο... παραγωγή όμως, αυτή που κάνεις εσύ με τις παρουσιάσεις και το όλο μοντάζ, το που πας βγάζεις βίντεο, σε βουνό, στη θέα. Εκεί πέρα θέλω να σε ρωτήσω μετά. Πού είναι αυτό στον κόρακα εκεί που πας με το H7 που, ή το H5 ήταν. Και το H5 και τέτοια. Α, μπράβο, λοιπόν. Που πηγαίνει, δεν υπάρχει άλλη παραγωγή σαν αυτή. Λοιπόν, vlog και τέτοια υπάρχουν, χειριστήκαμε. Αυτά είναι παντού, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά παραγωγή όχι. Οπότε σε αυτό σίγουρα είσαι. Τουλάχιστον εγώ, ούτε νομίζω ο Αλέξανδρος δεν έχει ζητήσει κάποια παραγωγή, πρέπει να... γιατί δεν... άκου, ελληνικό YouTube δεν παρακολουθούμε. Ούτε εγώ παρακολουθώ. Δεν ότι... μ' αρέσει, δεν μ' αρέσουν τα κάνουν τα μάτια παρουσιάζουν. Ναι, θα... ναι, αλλά ο κόσμος τα βλέπει, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτό είναι, αλλά δεν φταίει μόνο. Εγώ στην αρχή κατηγορούσα το κοινό. Το κοινό, όχι το δικό μου, γενικά, τον κόσμο. Λέω, ρε μαλάκα, τι παρακολουθούν, ρε μαλάκα. Ένα αμάξι το οποίο κάνει 10 χιλιάρικα, το οποίο είναι του 95, ένα RX8, που εντάξει. Μεταξύ μας τώρα δεν έχω να κρύψω. Δεν είναι κανένα. Όχι. Ακόμα και το Evo, ναι, γαμάει να το δεις μία-δύο φορές, αλλά δεν έχει. Γιατί για μένα το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο πώς πηγαίνει. Α, το χρόνο και αυτά λοιπά. Ναι. Είναι τα πάντα. Είναι τα υλικά που έχει μέσα. Είναι το design του μέσα. Είναι η τεχνολογία που. Τα πάντα. Η αεροδυναμική του, οι καθρέφτες του. Μπράβο. Τα λοιπόν, πάντα είναι το αυτοκίνητο. Συμφωνώ. Δεν είναι μόνο μοτέρ πηγαίνω πρώτη-δευτέρα, δύο Jazers και μαλακίες. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας φίλος μου είχε κόλλημα με τα Evo. Ο Άκης. Βρεγαμάνε, ναι, γι' αυτό. Ναι, όχι, αλλά. Αλλά δεν μπορεί να τα συγκρίνει με ένα ολοκληρωμένο αμάξι. Όπως έβαλα... έχει η AMG, όπως έχει η EMO, και τον έβαλα στο δηλαδή. Δικό μου. Το, φαντάσου τότε το Ε90 είναι αργό. Και μου λέει, περνάγαμε λακκούβες τα πάντα. Εντάξει, δεν έχει σημασία αναρτήσεις, γιατί και αυτά φοράνε τρομερές αναρτήσεις όλα. Και μου λέει, ρε, μου λέει, να σου πω κάτι. Έχω μπει σε Εύω. Έχω μπει σε πάρα πολλά. Μου λέει, ξέρεις τι τρίξη μου υπάρχει εκεί μέσα σε χαμηλές ταχύτητες. Ναι. Τα πλαστικά μου λέει όλα, βλέπεις μέσα να, είναι, να γυαλίζουν, μου λέει να είναι έτσι και να κάνεις έτσι και να ακούς πλαστικό. Μα, μου λέει εδώ πέρα σε GTR μέσα. Μου λέει GTR μέσα. Πώς είναι. Μόνο γιφταριό. Σε GTR δεν έχω μπει. Σε R35. Δεν έχω μπει σε γιφταριό. Δεν έχω μπει σε R35. Α, και μ' άρεσε το R35. Όχι, ρε, έτσι. Είναι Japan. Japan, μάλλον. Ακόμα και το GTR τώρα 35 μέσα είναι πλαστικό. Ναι. Εγώ προσωπικά. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν τα Ιαπωνέζικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το R34, μ' αρέσει το Silvia, μ' αρέσει το Evo 6. Καλά, το Tommy Mannigan και τέτοια αυτά είναι. Ναι. Αυτά είναι θρυλικά αμάξια. Ναι, δεν τρομερά, δεν έχει κανεί ρε, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει σεβασμό για αυτά τα αμάξια. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει σεβασμό και ότι. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ρε φίλε, το έχει μόνο για τη βόλτα. Και θα το έχεις κιόλας και δεν θα πας άνετη βόλτα. Θα τρίζει, ναι. Θα βαράει, θα κάνει, θα ράνει και δεν θα έχεις το ίδιο. Ενώ με ένα M, εντάξει, και επειδή μου λένε, ας πούμε, που λένε πάρα πολύ, έχω ρίξει τόσα λεφτά, ένα Evo κοστίζει 100 χιλιάρικα, του έχω ρίξει 100 χιλιάρικα. Ναι, γιατί γίνεται να ρίξεις. Ναι, ρε μάγκα, πάρε μου ένα μη δύο, ένα μη δύο. Πάρε ένα μη δύο κι εσύ. Ωραία, με 100 χιλιάρικα μπορείς να πάρεις. Πάρα πολύ καλό κιόλας. Λοιπόν. Να σου πω πόσο εύκολα ρίχνει τόσα λεφτά και σε 46. Ναι, ορίστε, βλέπεις. 46 το Borbankat ξέρει πόσο έχει, το CSL. CSL. Το αυθεντικό. Τώρα πόσο έχει. Πόσο. Γιατί δεν έχουν ακριβήνει. Πού να ξέρω. 3.750 το δίνει για την προσωπία τη βέβαια. Πάρα πολύ. 4.000 ένα Borbankat. Carbon είναι. Όχι, πλαστικό. Είναι ένα είδο πλαστικού, δεν ξέρω. Καλά δεν, γιατί μου είπε προχθές μαλάκα την τιμή από την εισαγωγή, την... Ναι, εισαγωγή. Δεν ήξερα, μου κάνει, μου κάνει, ναι, ναι, βλέπουμε... Καινούρια, με όλα τα τέτοια. Την πουλάει ρε, ο Ε46DS, με το μπλε. Και του λέω, δες, και μου κάνει, ξέρεις πόσο κάνει καινούργια. Και δεν λέω, εντάξει, πόσο, 5-6, δεν ήξερα, γιατί δεν έχω ψάξει πότε για ψήμα 46. Το κουτί από μόνο του έχει 5.500. Καινούριο. Ναι, αλλά και έχει χει, το λόγο. Ναι. Όλα, θες... ναι. Και του κάνω πόσο κάνει. Και μου λέει 10 χιλιάρικα και λέω, έλα. Τι λέω, δεν κάνει. 11 χιλιάρικα κάνει το αμάξι μου έξω ούτε. Το BMW του 98 χιλιάρικα του πλάμε το ζόρι. Τι λες, 11 χιλιάρικα είναι μαλακά μια εισαγωγή. Και άκου, αυτό μετά που του λέω, μου λέει τέλος πάντων τιμή του παιδιού. Και του λέω, εντάξει, ο ήχος είναι απίστευτος, μου λέει ναι, αλλά μου λέει γιατί να κάνω, να δώσω τόσα, ενώ μπορώ να πάρω αυτή. Και του λέω όντως, ισχύει. Προφανώς υπάρχουν άλλες κάρμπον. Ενώ υπάρχουν άλλες κάρμπον, πολύ καλές, εξίσου τρομερές και σε καλύτερες επιδόσεις και λεπτομερικές. Αυτό είναι ουσιαστικά και η δουλειά μου, γι' αυτό έκανα αυτή τη δουλειά. Μπράβο, ορίστε, γιατί πρέπει να ρωτήσετε τον νεόφυτο αν χρειάζεται κάτι. Γιατί ψάχνει το νόημα κιόλας, δεν θα σας προσφέρει κάτι που, ορίστε, έλα, πάρω μια κάρμπον να τον ευχαριστείς. Έχει και το νόημα, ορίστε. Μια κάρμπον που όντως έχει τις καλές επιδόσεις, μπορεί και καλύτερες από μία που κάνει 11 χιλιάρικα.
Εντάξει, απλά αυτή κάνει 11.000 και έχει το σήμα της BMW πάνω. Ναι, εγώ... είναι πλέον συλλεκτικό. Α, μπράβο. Αυτό, για συλλεκτικό αυτοκίνητο δεν έκανε. Ο, δηλαδή τότε δεν έκανε. Όχι, ρε, όχι. Το Μορμπαγκάζ τότε η BMW μίλαγα με ένα παλικάρι από την Αλεξανδρούπολη και μου λέει τότε σε προσφορά το 2010 το CSL το Μορμπαγκάζ έκανε 7,5 εκατοστάρικα. Αυθεντικό BMW. Και τώρα κάνει 3.000 πάνω. Όχι, ρε, ούτε καν. Μα αυτό είναι το θέμα. Μα και εγώ αυτό έλεγα. Εγώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή με αυτό το αμάξι είναι ότι μπήκα να πάρω μεταχειρισμένες. Το έλεγα στον έβδομο πρώτο στο τηλέφωνο. Μπήκα να πάρω μεταχειρισμένες πεταλιέρες. Πεταλιέρες. Τι στο διάλογο, συμπλέκτη φρένο γκάζι. Και έκανε μεταχειρισμένη το λιγότερο 300 ευρώ. Και έλεγα ρε μαλάκα, τι αγοράζω ρε μαλάκα. Για πεταλιέρα. Και μπήκα να δω για ψηλό δίκτυο και έκανα 50 ευρώ. Ναι, προφυλακτήρας πίσω που ψάχνω να αλλάξω. Γιατί είναι, έχει ένα κόψιμο που έχουν κάνει σε, εκεί πέρα που είναι μπούκες. Πλάκα κάνει 1200 ευρώ, 1500. Mm. Άβαφος. Και λέω, εδώ πάρε μάλα. Εδώ παίρνεις, δεν έχει πλαστικό αρχικά. Είναι όλα μεταλλικά. Προφυλακτήρες. Δεν ξέρω αν τη μεταλλικός είναι σιδερένιος. Απά να το βαρέσεις, να το κάνεις έτσι. Δεν σπάει. Τον είχαν... είναι γαμισέτα, είναι άστο. Μπροστά αρχικά δεν φοβάμαι να με χτυπήσει κανένα, σαν να κάνει όψιν. Με τέτοια. Ναι, θα σπάσω όλο το προπαγκάζ του αλουμινίου και το πλαστικό. Ό,τι και να είναι αυτό. Αλλά δεν είναι, είναι πανάκριβο. Πραγματικά, δηλαδή εντυπωσιάζω μόνο και μόνο που κάνει τόσο. Και εντάξει. Επειδή στην Ελλάδα δεν έχουν μάθει να εκτιμάνε, γιατί θα το πω αυτό. Αυτό και θα γυρίσουμε αυτό. Μπράβο, θα το σχόλιο. Πούμε, γιατί το αμάξι. Ο νεόφυτος ξέρει τι αμάξι είναι. Εντάξει, δεν το λέω για δικούς μου λόγους. Γιατί φοβάμαι τους Έλληνες. Δεν εκτιμάνε, ρε φίλε, που αν τους πεις, ας πούμε, ότι θα το πουλήσω τόσο. Ας πούμε, σιγά μην δώσω τόσα. Δεν πάω να ακουμπήσω τιμές. Εννοείται προς Θεού. Γερμανίας. Αν σας δείξω στη Γερμανία πόσο έχουν αυτά, γιατί ούτε εγώ ήξερα. Ο Άλεξ μου τα έστειλε, γιατί του λέω θα το δώσω τόσο. Μου λέει καλά, είσαι μαλάκας. Μου λέει αυτόματο με 250.000 χιλιόμετρα, κοίτα πόσο το πουλάγανε. Δεν εκτιμάνε ρε φίλε στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουν. Θα πάνε να πουλήσει κάτι και θα γράψουν από κάτω τι πάνε να δώσει, 30 χρόνια σακαράκα. Και πού πας με αυτό, νεκροφόρα, μου γράφω από κάτω. Θα πάμε πιο κοντά. Πουλάς ουσιαστικά τώρα, πουλάς το content που κάνεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λες με την εκτίμηση και το, από το προϊόν που παρέχεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Έλληνας σκέφτεται τι είναι πιο κοντά σε μένα, επειδή δεν είναι πολύ φιλόδοξος και δεν είναι από μόνος του. Όσον αρχή κατηγορούσα, όπως είπα, τους Έλληνες και λέω, μαλάκα, τι στο διάλογο, ξέρω το άλλο. Επειδή έχω λίγο διαφορετική νοοτροπία απ' έξω. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη δυνατότητα που του παρέχει, η οικονομική δυνατότητα που του παρέχει η χώρα, η κυβέρνηση κτλ. Ο πληθυσμός. Η εξέλιξη, η νοοτροπία της κοινωνίας είναι. Η κοινωνία, τα στερεότυπα και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Όλα αυτά. Δεν φταίει, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Βαγγέλης. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα το οποίο ουσιαστικά τι έχει κάνει. Σου λέει τι μπορώ να κάνω, τι κοιτάω εγώ. Ας πούμε ένα ΔΤΕΣ, εντάξει 20.000, 25, κάποια στιγμή στη ζωή μου θα μπορέσω να το πάρω. Ένα Mi 4, G82, εγώ λέω μαλακ. Εγώ όταν έβγαλα το Mi 4, το G82, λέω θα γίνει χαμός 100.000 views. Δεν έχει βγάλει κανένας. Δεν έχει βγάλει κανένας τέτοιο βίντεο παραγωγή. Εντάξει, έχουν ένα-δυο μπορεί να είχαν δείξει, ξέρω εγώ. Πού στην Ελλάδα. Ναι, ο Σαρμπαλίδης. Ναι. Έλα ρε μαλάκα τώρα! Είχε δείξει. Άσε με τώρα έτσι. Κατά δικά του, ξέρω εγώ. Ναι, το είχε. Τέλος πάντων, δεν ήταν review. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα σκηνοθεσία εκεί, παραγωγή, review, G82 θα γίνει. Οδήγηση, μαλάκα τα πάντα όλα. 30.000 views. Και το mini, τα 600 άλογα, 90.000 views. Γιατί, υπάρχει περίπτωση να πάρει κανείς αυτό το mini που έχει ρίξει ο άλλος 70-80 χιλιάρικα. Ναι, εντάξει. Περισσότερο. Γιατί? Ακούτε. Γιατί, ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Δεν, απλά σου λέει, α, το μίνι, σου λέει, μπορώ να βρω στο κάρτο 15. Και να σκέφτεται μια και να ζωή λέω, ότι θα το κάνω έτσι. Ναι, κάπως, κάποτε, πόσο έριξε. Μπορώ να κάνω έτσι το μίνι κουπέρ. Ναι. Α, με 15 μπορώ να το κάνω, άρα μπράβο. Θα δώσω και άλλα 5. Είναι πιο προσιτό. Δεν ξέρω τι πόσο κοιτάει, θα πρέπει κοιτάει να τι είναι πιο προσιτό για εκείνον. Ναι, οκ. Okay. Ισχύει αυτό. Δεν, θεωρώ και επειδή ξέρω ότι σκέφτεται τώρα τι G80. Θεωρώ ότι αυτό έχει κάνει η κοινωνία. Η ναι. Κοινωνία γίνεται αυτό γιατί το σύνολο. Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, γενικά η κοινωνία, τα στερεότυπα και όλα αυτά που έχουν βγάλει, είναι λίγο περίεργα και έχουν περιορίσει τον. Καλά, πάμε τώρα σε συζητήσεις εκτός αμαξιών, σε τον Έλληνα στο να ονειρεύεται και να κυνηγάει τους στόχους του και να έχει όνειρα πραγματικά που να τον τρομάζουν και να λένε. Μα δεν σου δίνει τη δυνατότητα, σου λέει πας αυτό, πας εκείνο.
Μπράβο. Α, μπράβο, αυτό. Λοιπόν. Σου λέω το σύστημα, δεν σου λέω ναι, ρε, ο διπλανό σου. Όχι, ρε, όχι. Καλά, και ο διπλανό σου. Ναι, ανάλογα το τομέα. Γύρεσε κάτι, ένα τσακ έχει. Όχι, όχι γύρεσε. Την μητρία. Ναι, ή. Ναι. Πόπο, θα σα πάσει τα μέταλλα. Πήρε τα μητρία, ναι. Πόσο το πήρε, πόσο τι, πού τα βρήκε. Πόσο. Σιγά, τα 10 χιλιάρια θα το πήρε. Φίλοι τώρα, υποτίθεται. Ναι, ποιο. Ρε, τώρα μην πω για φίλους γιατί θα παρεξηγηθούμε. Λίγοι είναι. Βλέπει ο άλλος τι κάνεις κάτι παραπάνω από εκείνον. Ένα τσακ. Όχι κάνεις. Εγώ τώρα που άνοιξε μαγαζί, κάποιος το βλέπει αλλιώς. Έχω φίλους οι οποίοι κάνουν πολύ πιο απλές. Βγάζουν περισσότερα λεφτά για αρχή. Γιατί προφανώς όταν είναι μια επιχείρηση, μπαίνεις μέσα. Ρισκάρεις και περιμένεις. Αλλά επειδή σε βλέπει ότι έχεις επιχείρηση ή κάτι. Ξέρεις, το βλέπει με κόμπλεξ. Ναι, μωρέ, ρε φίλε, ξέρεις τι, πρέπει ο καθένας είσαι ανταγωνιστής του εαυτού σου. Να κοιτάει μπορώ... τον εαυτό του και να βελτιώνεται αυτός καθημερινά, είσαι ανταγωνιστής του εαυτού σου, γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δηλαδή μου λένε φίλοι μου, τι θα κάνεις στη ζωή σου, σκέφτομαι να ασχοληθώ με αυτό. Ή με αυτό, ή κάνουμε συζητήσεις. Ναι. Και του λέω, μην το βλέπεις, τι είπα, δες το, σαν τι μπορείς εσύ έχεις, ξέρεις ότι έχεις αυτό, αυτό και αυτό, πώς μπορώ να τα εκμεταλλευτώ. Μπράβο, δούλεψε με δεν μπορώ να βλέπω ότι έχεις εσύ και να πω αυτός πώς το έχει και εγώ το θέλω. Εγώ μπορώ να είμαι στο βήμα 5 ή να είσαι στο βήμα 1. Όχι, μα ναι, μα... ο καθένας... Μπράβο, πρέπει αρχικά βλέπουμε κάποιον κοντινό μας, θα σας πω εγώ. Αφήστε τους άλλους, σαν κύριος δεν θα πρέπει να ασχολείστε καν. Βλέπουμε κάποιον κοντινό μας να βελτιώνεται. Εκτός από το ότι θα πρέπει να χαρούμε και να πούμε... Κοίτα να δεις ένας στον κύκλο μου. Επίσης, όταν πέρα από αυτό, όταν βοηθάς, βοηθιέσαι κιόλας πάντα. Μπράβο, πολύ σημαντικό αυτό. Συνδέεσαι με ανθρώπους. Όχι, εκτιμάς και σέβεσαι. Ναι, από μέσα σου θες να τον βοηθήσεις. Είναι, εννοείται, θα σου επιστραφεί. Είναι βοήθεια αλλιώς. Και για εσένα. Ναι, ρε, βελτιώνεσαι εσύ. Εγώ το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, ένας κανόνας μου είναι ο αλληλοσεβασμός. Ναι. Θέλω πάρα πολύ. Όχι σεβασέ να μου λες, κύριε Νικό. Ναι, να σου πω, ναι, ωραία. Άστο, μπράβο, μπράβο. Να σέβεσαι νοητικά, δηλαδή να του δείχνεις τον άλλον να τον εκτιμάς και τον σέβεσαι και αυτός πρώτα παράλληλα πρώτα το άλλο να παίρνει. Εννοείται το πιο σημαντικό αυτό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάντα όλα ξεκινάνε από τον εαυτό σου. Όλα, ό,τι θες να κάνεις. Αλλά εγώ θεωρώ και αυτό για να νιώθεις εσύ καλά στη ζωή σου είναι το σημαντικό, όχι για να περνάς για οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι με το να χαίρεσαι με κοντινούς, ξαναλέω, ανθρώπους ότι βελτιώνονται και πάνε καλύτερα και τέτοια ή βλέπετε ωραίες ιδέες πρωτοπόρες, νιώθεις και εσύ καλύτερα με τον εαυτό σου. Δεν κάθεσαι να ασχοληθείς με το πώς, τι έκανε εκεί, πούλησε κάτι άλλο. Κάτσε, να το. Ο Αλέξανδρος έκανε αυτό με την κάμερα, έπιε, κλείσε δουλειά. Α, μια χαρά, τέλεια, μπράβο. Γιατί να κάτσω να ασχοληθώ και να ζηλέψω ότι ο Αλέξανδρος βγάζει παραπάνω λεφτά από μένα. Τι με πειράζει εμένα, ρε παιδί. Ίσα κιόλας. Αν χαίρεσαι με τον άλλον, έχεις ένα λόγο ακόμα να είσαι καλά, να πεις ότι okay, δεν ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Μπαίνετε όλοι σε τρυπάκια, ρε μαλάκα, και γράφετε από κάτω. Τι έκανες, πώς το κάνεις αυτό, τι δουλειά κάνεις. Κάτσε, ρε μαλάκα. Τι σε νοιάζει, ρε φίλε. Εσένα σε ταλαιπωρώ ή. Ίσα-ίσα το προσφέρεις και κάτι ωραίο. Ναι, ορίστε. Αυτό, μπράβο. Σου κάνω και χάρη, ρε μαλάκα, που σου βγάζω βίντεο και σου δείχνω μητρία και σου δείχνω και ε28, 1,8. Κάτσε, ρε μαλάκα. Κάτσε και γράφεις από κάτω. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη μαλακία. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Εγώ σε κανάλια στο YouTube, για να γυρίσουμε πάλι λίγο στα βίντεο, στα μάξια, άκου, κυρίως δύο άτομα παρακολουθώ, εγώ μόνο. Δεν παρακολουθώ τίποτα άλλο. Ο ένας είναι ο M539, δεν ξέρω αν το ξέρεις, που κάνει restorations πολύ παλιά BMW, από το 0, γιατί εγώ, εντάξει, έχω τρέλα με τα παλιά τα BMW, απίστευτη. Ένα, το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει ποτέ και θα το πω τώρα πρώτη φορά. Καλά, δεν είναι και κανένα μεγάλο μυστικό. Το ξέρει, το λέω παντού. Μετάνιωσα άπειρα που είδα στο Y38. Έχω μετανιώσει τεράστια. Δηλαδή, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ μερικές φορές. Το θέλω πίσω και. Που να δεις και μια ρώσικη ταινία. Και το θέλω και πίσω και θα το πάρω και πίσω. Yeah. Ήταν ό,τι χειρότερο έχω κάνει. Yeah. Γιατί ήταν το καλύτερο αμάξι που έχω οδηγήσει σε καθημερινό. Να ξέρεις, στα 90s αυτό το αυτοκίνητο, το 7. Ήταν το νούμερο ένα αυτοκίνητο που ήθελαν όλοι στη Ρωσία. Ναι. Γιατί είχε βγει μια ταινία που ήταν και καλά με κάτι μαφιόζους, κάτι που είχαν κλέψει με ένα εφτάρι. Και είχε βγει, ήταν πολύ γνωστή. Ξέρετε, ήταν μεγάλωσαν, δηλαδή γενιές με αυτή την ταινία. Δεν είναι αυτό, είναι αυτό. Και ήταν το, δηλαδή, ξέρεις, boom, πώς είναι στα αγγλικά το boomer. Ναι, ναι. Εκεί το λένε boomer στη Ρωσία. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το, ποιο είναι το boomer, ποιο είναι το boomer.
Πιο αντρικό έτσι. Ρε, και εγώ αυτό σου λέω, ναι. Πες για να σου πω ότι. Αυτό σχέση... και ήταν πολύ. Ρε, εγώ ξενέρωσα τέρμα όταν το έβγαλα από το συνεργείο και είχε χαμηλώσει HR ελαττήρια. Σάξε, αμορτισέρα τα μαμά γιατί είχαμε παραγγείλει. Λέω εντάξει, θε και ένα V8 μέσα. Μα δεν ήταν στο πρόγραμμα. Όλα ήταν στο πρόγραμμα. Χειροκίνητο V8 κιόλα. Θα μιλήσουμε να το τελειώνουμε. Να τελειώνουμε πάλι. Από το YouTube για να σου πω. Εγώ θα σου πω μια στιγμή, θα σε ρωτήσω σε ένα τι project θα κάνεις το κατάλληλο για σένα, αν ποτέ θα θέλεις για απλά για παιχνίδι μόνο και θα σου πω και εγώ τι έχω σκεφτεί. Αλλά άκου τώρα. Εντάξει ρε μαλακά, γιατί χειροκίνητο θα ήταν... Τόσο μεγάλο αμάξι ταξιδιά ή τίποτα. Ναι, δεν διαφωνώ, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε ξαναπεί. Έχει απέσιο σασμά. Το έχουμε ξαναπεί. Στο θυμάσαι το μαγαζί που σου είχα πει ότι θέλω τέτοιο και μου λες, έλα. Χειροκίνητο να πάρεις ένα... Ναι, αυτό όπως είναι αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει, όταν είχε βγει ειδικά χαμηλωμένο σου λέω από το συνεργείο και όταν έτοιμο και είχα πάει ταξίδι 2.000 χιλιόμετρα σχεδόν ασταμάτητα μέσα στο καλοκαίρι και το αμάξι ήταν τίποτα. Το λάτρεψα. Το ερωτεύτηκα και σου λέω. Αυτό συζητάγαμε και στο μαγαζί. Ναι, ρε, έχω σου λέω, εγώ το πεντάρι το έχω ευχαριστήσει περισσότερο. Έχω τρελαθεί. Τα ταξίδια που κάνει, οι άνες που σου δίνει. Ορίστε εγώ που κατέληξα. Δεν είδα που κατέληξα, ρε μαλάκα. Κατέληξα να πάρω βάγκερ μαλάκα. Για καθημερινό τώρα. Για κλάματα. Μπαίνω μέσα και λέω τι κάνει έτσι. Γάμο το και πηγαίνω και μόνο με 40 και έχει και πολύ χιλιόμετρα μέσα. Καινούριο είναι. Λοιπόν, μπαίνω σε αυτό και προχθές που το πήρα από το συνεργείο. Τίποτα. Όλη μέρα, όσο το δείξα, γιατί πήγα από το συνεργείο δουλειά και μετά από το δουλειά βόλτα. Ρώτα τον Άλεξον. Μόνο που δεν του σπάσα τα μούτρα από την όρεξη που είχα. Μαλάκα περνάω από το τούνελ. Κοίταξα. Είχα όρεξη, ρε φίλε. Όταν έχει ένα αμάξι πιο ήρεμο καθημερινό. Ναι, δεν μπορεί. Το ευχαριστήσει περισσότερο, το έχω καταλάβει κι εγώ αυτό. Δηλαδή, εγώ, άμα είχα 46 μόνο. Θα το βαριώσουν. Θα το είχα πουλήσει ήδη. Ναι. Δεν γίνεται ένα με αυτό το αμάξι. Ισχύει. Αλλά λοιπόν, για να το κλείσω από το YouTube, εγώ βλέπω α πούμε και Άντα Μελζή. Ποιο? Άντα Μελζή. Έχει μαλάκα. Μα κάτι μου λέει αυτό. Από τα μεγαλύτερα κολεξιόν σε αμάξια. Κάτι μου λέει αυτό. Έχει, εντάξει, έχει απόλυτα. Σα μου αρέσει που με τι αμάξι έχει, θυμάσαι για να τους ξέρουμε. Ω, review κάνει αυτός. Review. Αλλά κάνει πολύ ωραίο αμερικάνικο. Πολύ ωραίο, έτσι ψηλό παραγωγή. Όχι ψηλό, ωραία παραγωγή. Λίγο διαφορετικό στυλ το δικό μου. Αλλά μου αρέσει πολύ η προσέγγιση του. Άμα το θυμηθώ θα σου το πω. Εντάξει, ναι. Και θα πάμε μία... Να θίξουμε το θέμα του ελληνικού. Να σου πω πραγματικά ειλικρινά εγώ. Τον μόνο που έχω παρακολουθήσει. Γιατί δεν παρακολουθώ ούτε σένα. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, το μόνο που έχω παρακολουθήσει όντως τώρα, που έχω πει να δω 2-3 βιντεάκια και έχει δεν μ' αρέσει το αμάξι γιατί εμένα δεν με γεμίζει. Είναι φίλε που έχει κάνει καλά βιντεάκια, προσωπικά θεωρώ, είναι ο Πάνος Σεξ. Δεν έχω άποψη, μπορεί να έχω δει κανένα βίντεο πιο παλιά, δεν θυμάμαι. Που έχει ξέρει το 206 τώρα το έχει φτιάξει. Ναι, το ξέρω, ναι. Κάνει τώρα τελευταία, έχει ωραία κάμερα, εντάξει, το έχουμε καταλάβει και κάνει ωραία έτσι, ενδιαφέρον. Ο μόνος παρακολουθώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους άλλους. Δεν τους παρακολουθώ γιατί δεν με γεμίζει, δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Γενικά, YouTube δεν παρακολουθώ τώρα τελευταία. Μόνο όταν. Εντάξει. Κακά τα ψέματα, παρακολουθώ το του νεόφυτου γιατί έχει την παραγωγή, ειδικά είναι κανένα τρομερό. Είδα τώρα και την τοποθέτηση. Καλά, τι φόρτο ήταν αυτό, ρε μάνα. Ποιο? Τι φιέστα ήταν αυτό, ρε μάνα, απίστευτο. Φιέστα δεν ήταν αυτό που δείχνει. Ποιο φιέστα? Αυτό που πήγε και βάλε στο CSL τον προφυλακτήρα. Φιέστα δεν ήταν. Είναι πίστα, τι ήταν. Το πίστα, ρε, το αγωνιστικό εκεί πέρα. Τι λέει, είχε ένα πεζό και ένα μοιρά, τι είναι αυτό. Φιέστα ήταν απ' έξω. Πεζό ήταν αυτό. Είχε ένα πεζό, το πρώτο ήταν πεζό. Α, όντω. Ναι. Αυτό που ήταν με. R5. Α, ναι! Ναι. Από μπροστά εγώ που. Το πρώτο, μετά είχε κι άλλο ένα. Που είχε πάτωμα με τσουμπίσου. Ναι, τότε αυτό το πάτωμα με τσουμπίσου που είχε ξυλωθεί. Εντάξει, άσε αυτό. Αλλά καλά, αυτό απίστευτο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο. Είδατε ψαγμένοι Έλληνες όμως που υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Μα το ξέρω σίγουρα. Υπάρχουν, μα... είναι πολύ λίγοι. Μα αρχικά από αυτόν που. Αυτός που φτιάξε τον Καρχαρία. Ξέρεις πόσο και τι άμαξι αυτά στην Ελλάδα. Ναι, απίστευτο. Απλά δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται, μπράβο. Αυτός που φτιάξε τον Καρχαρία. Έχει τέτοια Y28. Μου έστειλε φωτογραφίες με τα Y28 που έχει πάνω και λέγα, πού τα βρήκε αυτά. Ναι. Με γνήσιες με 5 Y34 ζάντες. Καλά, λοιπόν, πάμε στα project. Θες να σου πω εγώ πρώτα την άποψή μου ή να σε ρωτήσω. Ναι, ωραία, εντάξει, να πω εγώ. Επειδή πολλοί με ρωτάνε. Δυσκολεύτηκε. Ναι, ναι, εντάξει, μου το είπε, είναι ευγενικό. Επειδή πολλοί με ρωτάνε και με έχεις ρωτήσει και εσύ και θα σου πω τώρα, αν θα έπαιρνε ένα project,
Γενικά, για βόλτα ή οτιδήποτε, ένα πολύ δυνατό. Όχι όμως για καθημερινό. Ναι. Θα ήταν ε30V8. Ναι. Χειροκίνητο. Ωραία. Δεν μ' άρεσε το ε30 γιατί έχουν πολύ και δεν είναι αυτό που θέλει. V8. S65. Από μη 5-39 λες εσύ. Όχι. S65 από... Το 92. Το 92 R είναι. Όχι, 92 R. Το ε39 είναι πιο καλό. Πιο καλό σε θέμα ότι αντέχει περισσότερο ξύλο και νομίζω ότι είναι άχρηστο το 92 σε ένα ε30. Το ε30 μπατηλικό είναι με 2,5 λίτρο. Είναι τόσο ελαφρύ καρότσα. Αλλιώς, το έχω στα πλάνα μου και το θέλω πάρα πολύ. Αυτό είναι το κυριότερο γιατί μοιάζει πάρα πολύ με το ε38 και το λέμε τον Αλέξανδρο και είναι το ε34. V8 πάλι. Μπάκι καθίσματα μέσα ρεκάρο. Στη γειτονιά μου ένα πολύ ωραίο μπλε σκούρο έτσι με τους γκρι κάτω που είναι γκρι κάτω οι προφυλακτήρες που γίνονται γκρι στο τέλος. Ο τέτοιος ξέρεις ο Φτασκούδης με το Mi 8, ναι, κάτω στον καράζ του έχει 5x34 γνήσιο όλο με ιστορικές πινακίδες με το, σαν του Giorgio Detvazze το πώς το λένε, ναι, το MOV. Ναι. Είναι απίστευτο, το έχουμε δει με τον Αλέξανδρο, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Εντάξει, θέλει, έχει σκόνη και λεφτά είναι εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω αν παίρνει μπροστά. Ναι, τέρας. Εσύ όμως, είχες ποτέ σαν πλάνο ή έχεις ποτέ σαν πλάνο, γιατί το κυριότερο είναι αυτό. Θα έλεγες ποτέ ότι δεν είχα σκεφτεί. Θέλω να χτίσω ένα project κάποια στιγμή. Το project που θέλω να χτίσω είναι το 46. Το 46. Το 46 θέλω να το κάνω... Α, θα μας πεις τα πλάνα σου. Φάση μουσείο, δηλαδή μουσείο τι εννοώ. Θέλω να βάλω ξανά τις ESL τζάντες τις, πάλι και αυτές που έχω γνήσει. Οι νήσεις νικελωμένες απλά στις, να μην είναι ευαγμένες. Ναι, από αυτές. Συμφωνώ. Θέλω να βάλω Όλινς, θέλω να βάλω ρεκάρο και να τον ντύσω στο χρώμα του αυτοκινήτου μου. Ίσως βάλω χειροκίνητο Σασμάν, αλλά πιο πάνω, ξέρεις το CAE ή το Shifter. Ξέρω, τα έχω. Πιπίλα, αλλά ξέρεις, ψαγμένο. Δηλαδή, όπως πρέπει. Κομπρέσορα δεν ξέρω αν τελικά θέλω να βάλω ή θα βάζα κομπρέσορα ή θα βάζα το Airbox το Carbon. Αλλά θα ήθελα να το βλέπω, δηλαδή σε 15-20 χρόνια που θα είναι όλα ηλεκτρικά, να κατεβαίνω στον καράζ και να βλέπω. Α, θα το κρατήσει τόσο πολύ. Δεν μα το πουλήσει δηλαδή. Όχι, το κρατάω για πάντα, τέλος. Όχι, είχα πολλά. Ξέρεις τι μπορούσα να κάνω με τα λεφτά, μπορώ να το πουλήσω τώρα αυτό το αμάξι. Είχα σκεφτεί. Παίρνω το πεντάρι μου, το ε60, βάζω ε54, το κάνω 535 full μη 5 look. 500 άλογα με τουρμπίνα. Υπήρχε και τέτοια, το πήρε σε γαλλικό. Ναι, δηλαδή θα ήταν ένα γαμάτο ταξιδιάρικο και καθημερινό και όλα και θα έριχνα και ξύλο και με μπλοκέ και με όλα. Και παράλληλα θα έπρεπε και ένα ε36 για πίστα και θα μου μέναν και λεφτά. Είδες ρε μαλάκα που δεν είμαστε μόνο εμείς χαζοί. Είναι και αυτός, ναι, που θέλει να μπλέξουμε αυτό. Αλλά επειδή θέλει το αμάξι... ένα μόνιμο πρόβλημα θέλει. Ναι. Απλά επειδή το αμάξι μου, επειδή αυτά κάποια στιγμή έχουν ημερομηνία λήξης. Δηλαδή και το ε60, όχι άμα ήταν με 5, έτσι όπως όχι, το με την τροπή και τα λοιπά, κάποια σίγουρα στιγμή, κάποια στιγμή θα λήξει. Ναι, θα χάσει τα λεφτά σου και... Όχι, τα χάνεις. Δεν θα έχει καμία αξία και ψυχολογική. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, αν θα βγάλεις λεφτά, τα χάνεις, δεν θα έχει κανένα νόημα. Δεν τα χάνεις. Ενώ αυτό όσο και εκατομμύρια να έχεις, αυτό το αμάξι είναι άλλο πράγμα. Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα και... Οπότε θέλω να το κρατήσω, να το κάνω, να το έχω σαν project car, αλλά όχι μαϊμουδιές, στην πένα. Όχι, μπράβο, σωστά. Εντάξει, καταλάβαμε ότι υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα στο κεφάλι. Ναι. Και μετά θέλω να πάρω κανένα... Θα δούμε. Καθημερινό... Μη 3x92. Όχι. Πιο... Κάνα δίλητρο, τρίλητρο. Εγώ το κατάλληλο... Λοιπόν... Πολύ άκυρη ερώτηση, πολύ παιδική, αλλά θα την κάνουμε. Το κατάλληλο full garage για σένα. Πες μου, πόσα αμάξια θες. Είδες πόσο δύσκολο είναι. Δύσκολο να το απαντήσεις, δεν είναι. Αρχικά δεν υπάρχει αυτό που σε ρωτάνε το αγαπημένο σου αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτό δεν μπράβο, υπάρχει. Αυτό λοιπόν, σίγουρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γκαράζ όμως μπορώ να το πω. Garage... Αλλάζει κάθε μήνα. Ναι, αλλά και εμένα. Ένα στάνταρ μπορώ να σου το πω. Γιατί αυτό μαλάκα με κράζει. Ένα του λέω. Όχι, με κράζουνε. Λέω, α πούμε, μου λέει, μπορεί να με ρωτήσει δικιά μου. Πες μου, αυτό ποιο θα είναι το καλύτερο γκαράζ για σένα. Και σου λέω αυτό και αυτό. Και μετά από 5 λεπτά λέω, ξέρεις τι, θα βγάζω αυτό και θα βάζω αυτό. Ναι. Ναι, δεν μπορείς, αλλά πες μου περίπου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κοίτα, αρχικά, minimum στη ζωή μου, για να είμαι ευτυχισμένος, πρέπει να έχω 3 αμάξια. με οικογένεια, όχι μόνος μου. Μόνο. Ναι, με ένα οικογενειακό, ένα SUV ψιλογρήγορο, καλό. 6-5. Ναι. Αλλά όχι, δεν θα έπαιρνα 6-5. Θα το αντικαταστήσω με άλλο τώρα, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
Το 46 το δικό μου. Ναι, σίγουρα και εγώ σίγουρα. Σε supercar ένα GT3 RS. Τώρα. Μαλακα, είναι ίδιος με εμάς ρε μαλακα. Ναι. Είσαι χάλια. Καλά, μετά το M πας σε Porsche μόνο έτσι. Μα, παλά, ναι. Όλοι το λέω σόρους, όσοι έχουν M, όχι, βασικά όσοι έχουν Porsche εκτιμάνε τα M. Ναι. Ξέρουνε. Λοιπόν, μαλακα, μπράβο, θα το πιάσουμε ζήτηση μετά. Πάμε προχώρα τώρα λοιπόν. Γιατί, μαλακα, το γουστά θα το ξαναφέρω, άντε. GT3 RS, 46, G63, έρωτος για πάντα. Δεν, okay. δεν έχει αντικαταστάτη, είναι από μόνο του ένα αμάξι. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Μπορεί να μην πηγαίνει τέρματα κτλ. Ναι, εντάξει. Αλλά είναι για μένα. Δεν είναι για τέρμα, ναι. Όχι, ευχάριστο είναι. Επειδή είναι, το έχω φάει και πολύ στη Μόσχα που το βλέπω, είναι άλλη φάση. Εμεί εδώ μαλάκα το βλέπουμε εύκολο. G63, τώρα σου λέω το πιο. Δεν το περίμενα αυτό το έξτρα. Το G63. Ναι, ναι. Για, πες. Μαφιός. Και μετά μένει χώρος για ένα καθημερινό, το οποίο θα ήταν, μπορεί να ήταν ένα F56 Works, μπορεί να ήταν ένα M135, ένα R45, κάτι από όλα αυτά. M135. Ναι, το καινούργιο όμως. Ναι, ναι. Το τετράπορτο, έτσι, καθημερινό, ένα τετράπορτο. Με B58 δεν είναι αυτό. Όχι, ναι. Ναι, νομίζω. Με B58 δεν είναι, ναι, ναι, ναι. Αυτός λοιπόν... ξέρει τους κωδικούς. Ε? Αυτός ξέρει τους κωδικούς, γι' αυτό δεν κοιτάω. Ποιους κωδικούς. Το καθένα, γιατί αυτός είναι πολύ βλάκας. Λοιπόν, και μετά, αυτά είναι τέσσερα, στάνταρ τέσσερα τέτοια, και ίσως, βασικά με αυτά θα ήμουν ευχαριστημένος όσο είναι αλήθεια. Άντε να έπαιρνα κάνα X5 απλό μετά, ή κάνα Mi 5, όχι, θυμήθηκα. Mi 5 Y60. Ναι, Mi 5, όχι, όχι Y60. Το F90 τι? Ένα F90. Δηλαδή θα ήθελα να έχω ένα παλιό M, ένα καινούριο. Ναι. Δηλαδή θα ήθελα να έχω το 46R, ένα sedan M5F90 Competition, ένα GX3, ένα GX3RS και ένα καθημερινό. Ωραία, λοιπόν. Καθημερινό όμως γρήγορα, έτσι, ένα hatchback. Ναι, ωραία, λοιπόν, άκου. Εγώ σίγουρα. Εν μεταξύ όλα αυτά γίνονται, αλλά όχι στην Ελλάδα. Ναι, ναι, γίνονται σίγουρα. Όχι, και μπορεί να γίνει και εδώ. Με σκλήρυδο όλα γίνονται. Λοιπόν, εγώ, παρόλο που ο Αλέξανδρος με κράζει λίγο, είναι σίγουρο. Σίγουρο ότι και να γινότανε, ένα μητρή ψήφο 46 θα ήταν μέσα στον καράζ μου. Ό,τι και να γίνει. Θα ήταν το τελευταίο μάξι που θα φεύγει ακόμα και αν χρειαζόταν να τα δώσω όλα. Δεν ξέρω, έχω ένα κόλλημα. Μετά θα ήταν ένα X5M για καθημερινό. Για να το έχω εγώ. Άνετα. Ένα Y38 οπωσδήποτε. Αλπίνα. Οπωσδήποτε. Έχω τεράστιο έρωτα. Αν δεν ήταν αλπίνα, δεν με πειράζει. Θα το σνίτσερ. Οτιδήποτε. Και θα το φτιάχνω εγώ μετά. Αρχικά τον καράζ μου θα πρέπει να έχει και lifts. Ναι, εντάξει, με γυάλινο πάτωμα και. Εντάξει, ας το κάνω σε το πώ στην Αμερική τώρα. Αλλά δεν μπορώ, έχω κόλλημα. Y38 οπωσδήποτε. Πόρσε, εγώ θα έπαιρνα δύο. Ένα 911 Turbo S. Οπωσδήποτε. Μπορεί και αυτό για. Δεν είχα από το τρελό κόλλημα αυτό, μάτσε. Για καθημερινό μπορεί. Το καινούριο. Το καινούριο τρελά... είναι. Αυτό το καινούριο. Να σου πω κάτι. Τι? Δήλωση. Το πιο όμορφο αμάξι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τέλος, ποτέ στη ζωή μου έχω τα, δει. 992 Turbo S ασημένιο. Το πιο ωραίο αμάξι. Ασημένιο. Ναι, ασημένιο, φίλε. Φίλε, εγώ κατά μαύρο το θέλω. Ασημένιο δείχνει γάμα τα τσιμπάνια. Να σου πω στην αρχή δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσαν τα φώτα πίσω που ήταν άσπρα. Αλλά τώρα με γεμίζουν τέρμα. Φώτα, και γαμώ τα φώτα, όντως. Οπωσδήποτε εγώ ένα Turbo S. Ή το 9. Και το τελευταίο είναι άπειρο. Ακόμα καλύτερα για μένα. Απλά σου λέω ένα, δεν με πειράζει. GT3 RS σίγουρα. Τώρα μπορεί. Αν ήταν το καινούριο, θα έπαιρνα και εγώ το GT3 το χειροκίνητο. Μπορεί το καινούριο. Το GT3 το χειροκίνητο για να το έχω για τράκτο ή περισσότερο. Το χειροκίνητο θα έπαιρνα το GT4. Με πιο μικρό. Ου, καλά το Gamer που είχαμε δει. Μαλάκα. Το GT4 το μπλε αυτό που είχαμε δει. Είχαμε δει σε μη. Α, είχαμε δει ρε! Στο Hellenic Spot. Το μπλε. Γκρι ήταν. Το γκρι ρε, το Porsche. Α, ναι, ναι, ναι. Καλά, χειροκίνητο ήταν. Ναι, ναι. Είχα ερωτευτεί, είχα ερωτευτεί. Είχα ερωτευτεί, εντάξει, αμαξάρ. Καλά, εκεί πέρα είχε αρκετά μητρία. Και ήταν και ο Γλίτς. Ναι. Καλά, ο ναι, και ο Γλίτς ήταν, ναι, 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 με το 90R, ναι, το... Τι εισαγωγή φοράει? Χάιμς Racing, Carbon. Γι' αυτό είναι έτσι. Και ποια καλά που έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο να τη λέει. Καλώς τόσο θα μου πάνω να μου πεις 10 αμάξια, φίλε. Με 10 εκεί θα μου έκανα. Θα με 10. Αυτό το βράδυ. Θα μπορούσε να κοιμηθείς με 10 μόνο, με 10 τόσο πολλά. Για να μην πω ότι θα πρέπει να αλλάξω κάτι, θα πρέπει είδα, να πάω. Κοίτα, εγώ με 4 κοιμάμαι. Α, δεν είναι, και με 3 κοιμάμαι και με 4. Και με 2, άκου. Για αρχή, με 2, ένα καθημερινό απλό. Και να ξέρω ότι είναι όμως
το πιστό. Ένα M5Y60, α πούμε, εγώ θα το ήθελα σίγουρα. Ό,τι και να μου βγάζει, ό,τι και να έχει. Και εγώ θα το ήθελα. Δεν ξέρω ότι. Ξέρω. Γιατί θα σα πω, να πούμε τα κακά τα ψέματα. Να πουλήσω και να πάρω M5Y60. Το μόνο κακό είναι ότι το μόνο M που μπορεί να σου δημιουργήσει όντω προβλήματα είναι το M5Y60. Αλλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Όχι μόνο. Ναι, εκτό από ότι μπορεί να το αξιοποιήσει, εγώ να σου πω κάτι. Ξενερώνω που στην Ελλάδα δεν έχει έρθει αμερικάνικες προδιαγραφές που είναι τα μόνα που βγήκαν χειροκίνητα. Τι? Α, ναι. Γιατί εγώ τον 560 θα το προτιμούσα. Καλά, εσύ είσαι πολύ πετροφιά. Πιο πολύ από μένα. Τι, μαλά, γιατί Y60 με χειροκίνητα, είσαι τρελός. Ναι, γιατί άκου. Γλιτώνεις. Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεγάλα αμάξια με χειροκίνητα. Άκουρε, αυτό, δεν θα το, αυτό θα το περνάω όμως. Μόνο μικρό αμάξι. Αρχικά γλιτώνει την. Γιατί εντάξει, δεν σιγά, είναι τώρα, αυτό μια φορά το. Γάμισε το SMG, ναι. Απλά είναι. Δεν ξέρω. Με γεμίζει πάρα πολύ το M5Y60 με χειροκίνητο. Και το Mi3, το Y92, που το έχω οδηγήσει και χειροκίνητο και αυτόματο. Άκου. Εντάξει, το αυτόματο δεν το συγκρίνεις το 92 με το Mi5. Όχι. Αυτό είναι διπλό σύμπλεγμα. Όχι, ρε, είναι και πολύ καλύτερο. Ναι, αυτό, μπράβο, είναι πολύ καλύτερο. Απλά σου λέω ότι συγκρίνω το αυτόματο με το χειροκίνητο. Με γέμιζε περισσότερο το χειροκίνητο. Γιατί αυτό που πα είναι που βολεύει περισσότερο εμένα. Τώρα, εγώ που είχα καβλώσει ήταν που πήγα και φτιάξα το συμπλέκτη. Και έκανα στον έξω. Μαλάκα, του λέω, έχω συμπλέκτη κανονικό, του λέω. Δεν ήταν έτσι το Λεσμπλεκ 2 χρόνια που έχω τα Max. Είναι. Καλά, και όταν οδηγήσω και εγώ το 92 που κάνει και το Mi4, χειροκίνητο ήταν. Το 82. Α, δεν το θυμάμαι. Α, ναι, όχι, μπράβο, ναι. Εντάξει, η φάση του clutch kick είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή, αυτό. 46... Αυτό. Αυτό. Αλλά μου αρέσει και το άλλο, δεν μπορώ να σου πω. Εγώ δεν χρειάζεται τίποτε... μόνο clutch. Εγώ με τίποτα που κάνεις... άμα έχω αυτό θα θέλω το άλλο και άμα έχω το άλλο θα θέλω αυτό. Α, μπρα... ναι, ρε. Είμαστε καταστροφή, αυτό είναι, τέλος πάντων. Ναι, αλλά το κλάτσικ είναι σε βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, αφού πόσες φορές έχω, με έχουν δει όλοι. Εμένα αρχικά μερικές φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό το διαφορετικό μου. Το ξέρω με τον Αλέξα. Μάλλον τα δισκάκια αυτά είναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, ξεκλειδώνει. Όταν πάει να ζοριστεί παραπάνω ή δεν γίνει σωστά η μπάντα, θα μου ξεκλειδώσει. Δεν ξέρω τι είναι μπορεί αυτό. Τα δισκάκια. Ναι, αλλά όταν θα γίνει σωστά, πάντα θα μου κρατήσει. Είναι full, φαίνεται. Δηλαδή είναι τέλειο. Αλλά αυτό δεν ξέρω, μπορεί να φταίει κάτι με τα δισκάκια, κάτι να. Στην αρχή λες. Τι στην αρχή. Στην πολύ αρχή. Ναι. Μπορεί, αν δεν γλιστρήσει σωστά, αν δεν κάνει το σωστό γλίστριμα. Μπορεί να είναι τα δισκάκια. Ναι, μπορεί, αυτό θεωρώ. Βέβαια, εμένα μου είπε ένας που είχα ρωτήσει, μου είπαν ότι είναι θέμα ασφάλειας του διαφορικού. Όταν θεωρείς ότι μπορεί να ζοριστεί λάθος ή να γίνει κάτι λάθος, έχει την ασφάλεια και την ξεκλειδώνει επιτόπου για να. Και καλά να στο ασφαλίσει. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Ναι, ούτε εγώ το ξέρω και δεν το πολύ πίστεψα από την αρχή. Εγώ με αυτό έχω μείνει και θεωρώ, αλλά μπορεί να φταίνουν τα δισκάκια. Και εγώ αυτό θεωρώ. Αλλά. Τι να σου πω, ρε μαλάκα. Εντάξει, είναι πολύ περίεργο αμάξι. Γενικά και το δικό μου και το δικό σου. Εντάξει, αλλά σε θέμα στισήματος θεωρώ ότι έχω πολλή δουλειά ακόμα. Τι θα κάνεις? Πολλά, αλλά δεν θα τα κάνω. Αυτό πουλάω. Αυτό το πουλήσεις. Και μετά? Μετά ή θα το ρυψοκινδυνέψω. Όχι ρυψοκινδυνέψω. Απλά όπως και εσύ. Το σπίτι μου. Όχι, όπως και εσύ, έτσι κι εγώ. Πρώτα θέλω να επενδύσω τα λεφτά μου κάπου σε κάτι καλύτερο για που να αποφεληθώ σε 2-3 χρόνια. Και αν με έχει καλά ο Θεός, να πάω να πάρω και δεν ξέρω. Κοίτα. Φοβάσαι να το πεις, αλλά άμα το πεις είναι πιο πραγματικό. Δεν είναι. Και να περιμένεις. Δεν φοβάμαι, ρε μαλάκα, δεν φοβάμαι να το πω. Απλά θέλω να το πω για να... γιατί ξέρω ότι μετά θα πάω να το πάρω, ρε μαλάκα. Ωραία. Ρε φίλε, το καταλληλότερο για μένα θα ήταν η ένα μητρία ψήνω 46. Είμαι πολύ σταθερός, δηλαδή το ξέρω. Αν και ο Αλέξανδρος μου λέει, δεν είναι, άστο, περίμενε. Ας πούμε, καλά εντάξει, η μητρία ψήνω 92 θα ήταν το τέλειο που λέμε τον Αλέξανδρο. Εντάξει, είναι και παραπάνω τα λεφτά, δεν με νοιάζει. Όχι, δεν νοιάζει, κάνεις περισσότερα πράγματα. Ναι, απλά δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Έχω ένα κόλλημα, δηλαδή εγώ τώρα που δω εσένα, τότε ο 46, ή που σου είδα την Κυριακή και δεν με χαιρέτησες. Λοιπόν, που έφυγες από την άλλη. Έκανα πως δεν σε είδα. Ναι, μπράβο. Μαλάκα, τόδα. Ρε φίλε, αυτό δεν σε είδα στην αρχή. Αλλά το μάτι μου, ενώ ήσουν πλάγια, ήσουν έτσι, γιατί εγώ πέρναγα το δρόμο μου να περνούσα, πήγαινε στο μαγαζί. Δεν ξέρω, με τραβάει πάντα, ρε μαλάκα. Έχω ένα κόλλημα με τα 46. Πολύ μεγάλο κόλλημα. Και φαντάζομαι έμπαινα στη φωτογραφία στο κινητό μου, στο cloud, και έβλεπα από το 2014 και από το 2000, ναι, μπράβο, από το 2013. Που είχα αποθηκευμένες Y46 και ο θείος μου πριν πάρει το μητρία του Y92 είχε Y46 και είχε 2 κιόλας είχε πάρει, όχι μαζί, ναι. Είχε 2 όμως. Και το ένα μάλιστα το είχε πάρει 15.000-20.000 χιλιόμετρα τότε. Ναι, ήταν CSL. Ναι, ήταν CSL κιόλας. Και μαλακά, ήμασταν στα Γιάννενα. Μου έχει μείνει τόσο πολύ έντονη αυτή στα Γιάννενα πριν ήμασταν. Δεν θυμάμαι. Ή Εύβοια.
έχει σπίτι εκεί πέρα και μου είχε μείνει τόσο έντονη αυτή η ανάμνηση που το είχε πάρει ο πατέρας μου. Καλά, έχει ο πατέρας μου ψηλό 46 κιόλας, έτσι μπορεί να φταίει κι αυτός, όχι μητρία, δυστυχώς. Θα τον είχα χτυπήσει αν το είχε πουλήσει κιόλας. Λοιπόν, και ανοίγαμε σε μια ευθεία και μου είχε μείνει τόσο πολύ αυτή η ανάμνηση. Δεν ξέρω, έχω ένα τεράστιο κόλλημα. Έχει το μυαλό μου εκεί. Αν δεν πάρω 46 και θέλω να έχω ένα πρόβλημα μόνιμο στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, θα πάρω ένα project με V8 και θα το κάνω V8. Αλλά θα το κάνω όπως θέλω εγώ. Καθαρό. Ωραία, από την αρχή, από το μηδέν, η κάθε βίδα θα γίνει από μένα. Το 46 είναι και πιο επενδυτικό. Είναι, μα γι' αυτό εγώ θα το έκανα. Ναι, αυτό που λες εσύ το παντρεύεσαι, τέλος. Ναι, λεφτά. Εκτός και αν έπρεπε να κάναμε 5/34. Ναι, αυτό εντάξει. Δεν το παίρνω. Ούτε εγώ θα το έπαιρνα γιατί δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι από θέμα επιδόσεων, είναι σε επιδόρα αρκετά πίσω. Το μόνο που άκου, τα μόνα M που θα έπαιρνα και είμαι σε δίλημα και είχα πάει να πάρω κιόλας. Είχα πάει να πάρω με 5/39. Ναι. Θα ήταν αυτά τα δύο. Μόνο αυτά τα δύο. Με 5/39 είναι για μένα. Το βρίσκει και πιο φθηνά από του αντέξου τώρα. Ναι, ναι, αλλά είναι λιγότερα. Και φοβάσαι κιόλας. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί με 5/39. Γιατί στου αντέξου νομίζει υπάρχουν πλέον πολλά. Όχι, όχι. Φοβάσαι γενικά και τα δύο στην Ελλάδα πλέον. Αυτό είναι το θέμα πλέον. Φοβάσαι πάρα πολύ τι έχει γίνει με τα χιλιόμετρα. Πρέπει να κάνει πάρα πολύ έρευνα και το άκουγα που το έλεγε όταν είχατε πάει με τα μητρία όλοι μαζί Ιούνιο και έλεγε όχι εντάξει και το ένα και το άλλο και μαλάκα έλεγα τι ιστορία λέει τώρα. Πού ψάξε τόσο, ήταν στην Κρήτη εκεί το ένα. Και έλεγα, μαλάκα, θα πρέπει να ψάξω τόσο πολύ για ένα αμάξι που απλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον να πάω να το πάρω. Αυτό, και αυτό σε ρώτησα, αφού δεν το πουλήσει, τι κάνουμε. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι αυτά τα δύο μόνο, το Y39, θα σου πω ότι με γεμίζει περισσότερο. Φουλ ταξιδιάρικο, V8, τρομερό θόρυβο, απίστευτο. Γιατί εντάξει, το Y46 δεν μπορεί να πιάσει το θόρυβο το V8 αυτό. Και είναι ένα αμάξι που τα έχει όλα. Εντάξει, τα έχει και είναι τεράστιο σε χώρου. Ναι. Τα πάντα όλα. Είναι ένα αμάξι που και μπορεί να φάει το ξύλο που της αρκούδας και θα πούμε την αλήθεια ότι δεν είναι τόσο τραγικό σε κάποια πράγματα αν το φάει επανειλημμένα. Γιατί εγώ το κακό που έχω και το, έχουμε, και το ξέρω με τον Αλέξανδρο και αυτό είναι το πρόβλημα είναι ότι ρε μαλάκα να βγάλω το αμάξι θα πρέπει να φάει ξύλο. Θα το αγαπήσω, θα το κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά θα πρέπει να φάει ξύλο. Δεν μπορώ να μην το αφήσω να μην φάει ξύλο. Γι' αυτό ας πούμε ήθελα τώρα ένα δεύτερο. Γιατί έβγαζα αυτό. Του ρίχνα, δεν ήταν ότι μου βγάζε προβλήματα. Μαλακία δηλαδή, αυτό που πάθα και θα το πούμε κάποια στιγμή είναι η αντιλία συμπλέκτη. Βλακία τελείως. Είναι απλά ότι ρε φίλε το λυπάμαι. Ναι. Δηλαδή, έρχεται η ώρα που λέω εντάξει, ρε. Μα προφανώς. Μίλησε τόσο μαλάκι. Εγώ πηγαίνω, άμα είχα ένα 0-2 και δουλειά, δεν το λυπόμουν τόσο. Όχι, ούτε εγώ. Γιατί ούτε ξέρω, εγώ. Υπάρχουν... ξέρω ότι θα έχει θέμα. Όχι, πέρα από αυτό. Και να μου το κλέψουν και να μου το τρακάρουν. Υπάρχουν άλλα 15-20-2 που πλάνε. Όλο ίδια. Ναι, αυτά τα αμάξια δεν τα βρίσκεις πλέον. Όχι. Και αρχικά εμένα δεν μου το ασφαλίζει. Και πόσα λεφτά ένα μπορμπαγκά στο μηδίο έχει 600 καινούριο. Στο μητρίο. Και στο δικό μου άμα. 4.000. 4.000 άμα γίνει αυτό. Ναι, το CSL. Μα ναι, μα τι. Εγώ αρχικά φοβάμαι να το αφήνω έξω για τις ζάντες. Καλά, εντάξει, ζάντες βάζει μπουλόνια, ρε φίλε. Και εγώ έχω βάλει μπουλόνια ασφαλεία. Και δεν είχε βάλει. Ναι, κι άλλο. Στις Λαμπορκίνη πώς τους κλέψανε, μαλάκα. Δεν είχε βάλει μπουλόνια ασφαλεία αυτό. Ξέρω εγώ. Εντάξει. Και πώς το κλέψανε με μπουλόνια ασφαλεία, δεν γίνεται αυτό που λέω τώρα. Σίγουρα θα έχει σκεφτεί καμιά πουστιά, δεν έχει σκεφτεί. Ναι, κανένα τέτοιο δεν έχει. Τι να έχω. Κάνα μάμ. Μάμ, θα σε κεράσω εγώ μετά το θέλει. Δεν ήξερα ότι θέλει να φας κιόλας. Το σκέφτηκα. Αλλά δεν. Ρε, είσαι. Μα λέγεις, για να το ρώτησα για να του πάρω καφέ. Ναι. Και το ρωτάω δύο μέρες πριν. Έχει καλές μέρες, εντάξει, χθες ήταν λίγο για τον Μπούτσο. Και του λέει τι θες να μου. Λέει είναι ανάλογα τη μέρα. Του λέω τι λες, μαλάκα. Του λέω τι ανάλογα τη μέρα, ρε μαλάκα. Αδιαμίσου. Και του ήθελα το πρωί, ήμουν στο μαγαζί. Και περίμενα και λέω κάτσε. Δηλαδή, εσύ τι πας στο γυμναστήριο και σε γάμο με τα ίδια ρούχα. Ανάλογα την περίπτωση. Τι λες, μαλάκα, να έχει γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο έχω συγκεκριμένα ρούχα φορά. Βάζεις σακάκι στο γυμναστήριο ή βάζεις φόρμα στο γάμο. Άμα κάνει κρύο, θα πιει ζεστό καφέ. Άμα κάνει ζεστό, θα πιει κρύο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Τώρα το γυμναστήριο τι μου κολλάει αυτό που σου λέω. Σου λέω η κάθε περίπτωση έχει και το ειδικό σου. Α, εγώ κρύο πίνω. Ζέστη κρύο. Αυτό είναι απλά με βλέπεις με το καπάκι του ζεστού γιατί προτιμώ να το πίνω έτσι το κρύο. Ναι. Τώρα αφήνω αυτό έτσι. Πιο σωστό. Ποιο? Γιατί κατά τη θερμοκρασία καλύτερα το χάρτινο. Ναι, ρε, όχι, δεν κατάλαβες. Τι. Εγώ πίνω κρύο καφέ. Σε αυτό το ποτήρι το κάνουμε το κρύο τσέλιο. Με ζεστό καπάκι, ρε. Με το με την πιπίλα. Και εμένα μάλιστα. Α. Τι και το πίνεις έτσι. Ναι, ρε, μαλάκα με πιπίλα. Κρύο καφέ πίνεις με πιπίλα. Μαλακά είναι πιο ωραίο έτσι. Λέει, μαλακά, καλά ρε μαλακά. Μετά λέει για μένα ρε.
Λες για μένα που πίνω ζεστό καφέ που όταν κάνει κρύο και μου λες για την πιπίλα σου. Μα αλλά το νιώθεις περισσότερο τον καφέ έτσι. Αρχικά κάνω και οικονομία στα καλαμάκια. Είμαι η... πώς λέγεται αυτός. Πώς λέγεται. Με την οικονομία τέλος πάντων. Οικονομικός. Λοιπόν, εντάξει, γάμισε. Συμφέρεις. Λοιπόν, τι, για να δούμε τι παίζει. Α, δύο ώρες έχει βγει. Σόπα. Σόπα. Εντάξει, τον πάνω θα ξαναβγούμε μετά. Θα το δουν 500 άτομα. Όπως κάνουν και το. Εντάξει, το παραδείγμα λίγο. Ναι, εντάξει, όχι, ρε, δεν με πειράζει αυτό. Θα ανέβει σιγά σιγά. Θα κάνουμε και κάτι άλλο. Έχουμε project πολλά. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον Νεόφυτο που ήρθε. Και εγώ σου ευχαριστώ. Για να κλείσουμε, θα ξανάρθει σίγουρα για να κάνουμε πιο, έτσι χύμα κουβέντα. Και θα έρθει κιόλας να σχολιάσουμε κάνα βιντεάκι έτσι, κάμια μαλακία μπορεί να κάνουμε ή οτιδήποτε. Ό,τι θέλει. Και. Να μπείτε να τσεκάρετε στο κανάλι του, εννοείται τι παίζει. Σίγουρα οι περισσότεροι εντάξει όπως είπαμε το ξέρετε. Να μπείτε στο site. Δεν είναι μόνο για ανταλλακτικά. Είπαμε, έχει και φουτεράκια. Ορίστε ένα το φοράει κιόλας. Είναι και βελούδινο. Έχει και έτσι. Μόνο ποιότητα. Για να δω λίγο πίσω. Ω! Never stop. Έτσι. Never stop. Stop dreaming. Είμαι και καλός με τα αγγλικά, ρε μαλάκα. Λοιπόν, έχω μάθει. Με έχουν μπερδέψει τα ρώσικα τώρα. Πείτε μαθαίνω. Ναι. Κάνω μάθημα. Σόπα. Ναι, ρε. Λες κάτι, θα ρωτήσω καμία. Πες, θα σε καταλάβω. Πες μου τι κάνεις. Κάτι εδώ. Καλά εσύ. Ήξερα τι θα πεις, γι' αυτό. Το είσαι και με το χιούμορ, βλέπω. Εντάξει, ένα κακό μόδος ο Θεός. Ένα. Κακό χιούμορ. Αυτό. Κατά τα άλλα, εντάξει. Τίποτα. Όχι πάντα, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σέβομαι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νεόφυτο που ήρθε. Ελπίζω να πάει καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς ελπίζουμε να πάει καλά. Και αν δεν πάει, δεν μας πειράζει. Και όλα το κάνουμε γιατί. Δοκιμάζουμε, μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο. Και φιλάκια πολλά.